Γεια σας. Σας καλωσορίζω στην εκδήλωση που διοργανώνει το Εργαστήριο Ρομποτικής, Ενσωματωμένων και Ολοκληρωμένων Συστημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα έχω την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενήσω στην δικτυακή μας αίθουσα έναν παλιό μου φοιτητή, τον Θοδωρή. Είχαμε εκτός από τα μαθήματα ολοκληρώσει και μια διπλωματική εργασία πολύ ενδιαφέρουσα. Ο Θοδωρής, ο οποίος δυστυχώς για την Ελλάδα έφυγε. Έφυγε και πήγε στο εξωτερικό. Στη σημερινή ομιλία θα μας πει ίσως και τους λόγους που τον οδήγησαν να αποχωρήσει. Τι βρήκε στο εξωτερικό, τι περίμενε καταρχήν στο εξωτερικό, ποιες ήταν οι πρώτες εντυπώσεις, αν αυτά που είχε ακούσει ίσχυαν, κατά πόσο εκεί που βρίσκεται σε εκείνη τη χώρα τον καλύπτει, θέλει ενδεχομένως να πάει και σε άλλη χώρα, γιατί υπάρχει λόγω της ευκολίας κίνησης μηχανική να ταξιδεύουν από χώρα σε χώρα, ίσως και από Ήπειρο σε Ήπειρο. Δεν είναι λίγα τα παραδείγματα. Κάτι που με ρωτήσατε και θα μας το πει πιστεύω Θοδωρής, τι είναι αυτό το Scrum Master που τοποθετεί στο affiliation του και τι είναι αυτό το Scrum αν χρειάζεται και εσείς να αποκτήσετε αυτές τις δεξιότητες. Και να πω για τον Θοδωρή ότι τον παρακολουθώ στο Instagram και έχει μια σελίδα που σίγουρα θα βοηθήσει πολλούς, τουλάχιστον με τα μηνύματα αισιοδοξίας που σχεδόν καθημερινά γράφει και τα οποία δείχνουν μια ιδιαίτερη έμπνευση γι' αυτό. Και θα μας πει και για το, και για τα, για το motivational που εργάζεται και πώς το προωθεί. Με ιδιαίτερη χαρά, λοιπόν, θα καλωσορίσω στη σημερινή ομιλία με θέμα «You graduated, now what?» Πήρατε το δίπλωμα, ποιο είναι το επόμενο βήμα? Ένα ερώτημα που το συναντώ πολύ συχνά από φοιτητές τμήματων. Είμαι και σύμβουλος φοιτητών στο τμήμα μου, το Τμήμα Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Και είναι ένα ερώτημα που σίγουρα κάποια στιγμή της ζωής σας βασανίζει όλους. Όλους μας. Κανείς ανεξαιρέτως δεν θα γλιτώσει από αυτό το ερώτημα. Και εγώ ίδιος κάποτε όταν τέλειωσα το πτυχίο, αμέσως όταν ορκίστηκα, άρχισα να σκέφτομαι ποιο είναι το επόμενο βήμα. Είναι ένα ερώτημα που όλοι μας το έχουμε και θα μας δώσει λοιπόν ο Θοδωρής συμβουλές πώς μπορούμε να το απαντήσουμε, γιατί φαντάζομαι δεν υπάρχει μια universal απάντηση, δεν υπάρχει μια παγκόσμια αλήθεια, όπως λέγανε κάποιοι αρχαίοι φιλόσοφοι. Υπάρχει η αληθινή απάντηση για τον καθένα που πιστεύω θα θέλει κάποια προσπάθεια για να την βρει. Θα μας δώσει λοιπόν ο Θοδωρής αυτές όλες τις κατευθύνσεις. Λοιπόν, Θοδωρή, ο λόγος είναι δικό σου. Σε ευχαριστώ που δέχτηκες την πρόσκληση να παρουσιάσεις την εμπειρία σου στους φοιτητές του Πανεπιστημίου μας. Καταρχήν, εγώ ευχαριστώ και τον κύριο Μινά, αλλά και όλο το υπόλοιπο team για την πρόσκληση σήμερα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έχω την ευκαιρία έστω και διαδικτυακά να είμαστε μαζί απόψε και πιστεύω όλοι εμείς που έχουμε συνδεθεί αυτό το απόγευμα και έχουμε επιλέξει να ξοδέψουμε, να το πω έτσι, το απόγευμά μας μαζί, έχουμε κάποιο στόχο και κάποιο σκοπό. Θα τα αναλύσουμε όλα, θα τα πούμε όλα. Να κλείσω λίγο το εισαγωγικό. Ξανά ευχαριστώ και τον κύριο Μινά και όλο το υπόλοιπο team. Το tip μου από τώρα, από την αρχή, είναι εφόσον βλέπετε ότι υπάρχει μία προσπάθεια από πίσω από το πανεπιστήμιο, να είστε πάντα πίσω από τέτοια events, πάντα πίσω από τέτοια initiatives για να εξελίσσεστε. Και με αυτό, κάτι άλλο που ήθελα να πω, ελπίζω του χρόνου να μπορέσουμε να είμαστε και φυσικά μαζί, να μπορέσω κάποια στιγμή να έρθω να τα πούμε και από κοντά. Με αυτό θα ξεκινήσω το διαμοιρασμό οθόνης μου για να δούμε τι θα πούμε καταρχάς σήμερα. Ας ξεκινήσουμε με μια ιστορία καταρχήν. Θα τα πούμε όλα, θα τα πούμε όλα. Θέλω να γράφετε ερωτήσεις, θέλω να κάνετε unmute, όπως είπε ο κύριος Μινάς, να με σταματάτε στην πορεία για να απαντήσουμε όλα τα ερωτήματα. Γιατί προφανώς δεν είναι δυνατόν μέσα σε μια ώρα
την οποία θα μιλάω, να καλύψουμε όλα τα ερωτήματα όλων. Θα προσπαθήσω, για να δούμε όμως. Είμαστε σε ωραίο φιλικό setup, κάνετε unmute, κάνετε ερωτήσεις. Ξεκινώντας με μια ιστορία για τα τελευταία 30 χρόνια, τα οποία συνυπάρχουν ουσιαστικά, έστω και πνευματικά, στο παρόν με τον πατέρα μου, υπάρχουν λίγες φορές τις οποίες βλέπω ότι συμφωνούμε. Πάρα τα αυτά, 2 εβδομάδες πριν, σε ένα τηλέφωνο που είχαμε, μου είπε κάτι το οποίο με στιγμάτισε. Αυτό το κάτι ήταν ότι ό,τι δεν εξελίσσεται, το σύμπαν το καταστρέφει. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, και για να πάρω και το παράθυρό σας από εδώ, να το πάω στην άλλη μεριά, να σας βλέπω μια χαρά όλους. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, μου πέρασε λίγο έτσι, δεν έδωσα πολύ σημασία. Για τις τελευταίες 2 εβδομάδες όμως, συνεχίζω και το σκέφτομαι. Και πήρα μια στιγμή για να σκεφτώ για τον εαυτό μου. Και τελικά κατάλαβα ότι αυτός είναι και ο λόγος που ουσιαστικά πλέον, μετά από 10, 11, 12 χρόνια συνεχόμενης προσπάθειας, κοιτώντας πίσω, δεν έχω κάποια στιγμή που θα πω, ξέρεις τι, αυτό θα μπορούσες να το έχεις κάνει αλλιώς. Γιατί ακόμη και τα λάθη που έκανα, τα έκανα με θράσος και έμαθα από αυτά. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Οπότε, γυρνώντας λίγο πιο πίσω, στο Νοέμβριο του 2015, η στιγμή που αποφυτώ, η στιγμή που τελειώνει ο κύκλος των φοιτητικών μου χρόνων και σκέφτομαι μετά. Τι θα κάνουμε λοιπόν μετά? Όπως είπα, λάθη έκανα αρκετά και σήμερα είμαστε εδώ για να μοιραστούμε και να αφουγκραστούμε αυτά τα λάθη, κοιτώντας πίσω μέσα από τη δική μου ματιά, ώστε να μην κάνετε τα ίδια ή τουλάχιστον κάνοντάς τα να μπορείτε κατευθείαν να μάθετε και να προχωράτε. Πώς να επιτύχουμε? Πολύ εύκολο θα λέγανε μερικοί, έτσι δεν είναι? Οπότε ας δούμε πολύ γρήγορα μαζί κάποια πράγματα που μπορούμε να έχουμε κατά νου για το πώς να επιτύχουμε. Καταρχήν, και θα προσπαθήσω να κάνω μετάφραση on the fly όλων των όρων στα ελληνικά, γιατί πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι για τη γλώσσα που έχουμε και πρέπει να την τιμάμε. Καταρχήν, πρέπει να κάνουμε τα πράγματα τα οποία άλλοι δεν κάνουν. Ακόμα μπορώ να θυμηθώ όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο και αποφάσισα να πάρω τη σχολή σοβαρά. Θα είχα τηλέφωνα από φίλους, έλα να βγούμε σήμερα πάρτι εδώ εκεί. Θα επανέλθω σε αυτό λίγο αργότερα. Αλλά ήταν η στιγμή που είπα ότι ξέρεις τι, τέλος τα πάρτι, τέλος το ένα, τέλος το άλλο. Τώρα πρέπει να κάνεις κάτι για εσένα, κάτι για το μέλλον σου. Οπότε, κάνουμε τα πράγματα που οι άλλοι δεν κάνουν. Έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Έχουμε το θράσος να αποτύχουμε στη δεκαετία 20 με 30, όσο το δυνατό περισσότερο μπορούμε. Ψάχνουμε ένα μέντορα και προφανώς είμαστε θετικοί και κρατάμε θετική στάση. Αυτά είχα να πω για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Προφανώς και όχι, έτσι δεν είναι? Έτσι συνήθως αισθάνομαι, τουλάχιστον αισθανόμουν όταν εγώ πήγαινα σε κάτι από όλα τα λεγόμενα motivational talks. Δεν πρέπει να είναι έτσι. Ξεκινήσαμε από το 2015, πάμε στο 2017, που ήδη βρίσκομαι στην Ολλανδία, στην Ουτρέχτη. Παρόλα αυτά, και δουλεύω σαν μηχανικός, αλλά παρόλα αυτά κάτι μου λείπει ακόμα. Νιώθω ότι ακόμα δεν είμαι ήρεμος μέσα μου. Και η ηρεμία δεν είναι κάτι σταθερό. Είναι στιγμές ηρεμίας. Τι κάνω λοιπόν? Προσεγγίζω ένα φίλο μου, ο οποίος έχει εστιατόριο και του ζητάω να πάω να δουλέψω εκεί για ένα Σαββατοκύριακο. Ενώ είχα τη δουλειά μου ως προγραμματιστής, Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 5. Του ζητάω να μου δώσει ό,τι πόστο θέλει αυτός να κάνω και να με δυσκολέψει. Με βάζει λοιπόν να είμαι καθαριστής. 9 με 5 και εκείνο.
Ήμουνα καθαριστής τη μία μέρα και τη δεύτερη μέρα ήμουνα και καθαριστής και σερβιτόρος. Κλείνοντας αυτό το Σαββατοκύριακο ενός ιδιαίτερου πόστου, κατ' εμέ, για εμένα τουλάχιστον, να το πω καλύτερα, μιας και δεν είχα ξανά εμπειρία σε κάτι τέτοιο, έκατσα και σκέφτηκα και κατέληξα στο ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ευγνώμονες που είχαμε την ευκαιρία καταρχήν να περάσουμε σε μια τέτοια σχολή και κυρίως για το γεγονός ότι είμαστε στο IT. Είμαστε μέσα στην επιστήμη των υπολογιστών. Και για να το πω και λίγο καλύτερα, το μέλλον της συγκεκριμένης επιστήμης εξαρτάται από εμάς. Συνεπώς, μετά από αυτό το Σαββατοκύριακο, κατέληξα στο ότι έχουμε τις δυνατότητες, έχουμε όλο το υπόβαθρο για να κάνουμε ωραία πράγματα. Δεν είναι ότι όντας καθαριστής μπορώ να έχω μια τεράστια καριέρα. Μπορώ πάλι, αλλά πρέπει να κάνω κάποια συγκεκριμένα πράγματα που θα δούμε στην πορεία ανεξαρτήτως επαγγελμάτων. Αυτό που ισχύει αναμφίβολα είναι ότι ως προγραμματιστές, ως μηχανικοί υπολογιστών, να το πω καλύτερα, μπορούμε να έχουμε μία καριέρα. Γιατί είμαστε λοιπόν εδώ απόψε, είναι το ερώτημα. Όλα ξεκίνησαν το 2008, για όσους δεν θυμούνται ή για όσους ήταν μικρότεροι, με την παγκόσμια οικονομική κρίση. Έπειτα είχαμε την πτώση των Lehman Brothers, έπειτα ακολούθησε ένα βέβαιο μέλλον στη Μέση Ανατολή και ούτω καθεξής, τα υπόλοιπα τα γνωρίζουμε όλοι. Συνεπώς, αναμφίβολα, η επιτυχία είναι κάτι το οποίο δεν είναι και δεν πρέπει να είναι δεδομένο. Τώρα, σχετικά με τα λογιστικά της συγκεκριμένης ομιλίας, θα ήθελα ότι feedback έχετε, είτε μέσω Instagram, είτε μέσω LinkedIn, είτε Twitter. Μετά από αυτή την ομιλία, θα το ακούσω. Όπως είπε ο κύριος Μινάς, θα έχουμε δύο κομμάτια. Στο πρώτο κομμάτι θα αναφέρω τι πιστεύω εγώ πως είναι σημαντικό για την καριέρα ενός μηχανικού πληροφορικής. Αλλά επειδή είμαι σίγουρος ότι κανείς δεν είναι εδώ απόψε απλά για να είναι, θέλω στο δεύτερο κομμάτι να απαντήσουμε όλες τις ερωτήσεις σας. Ερωτήσα σχετικά με καριέρα, σχετικά με την ισορροπία μεταξύ καριέρας και προσωπικής ζωής, ό,τι άλλη ερώτηση μπορεί να έχετε. Το λεγόμενο marketing slide, και για να απαντήσουμε και στην ερώτηση τι είναι το Affiliation Scrum Master, θα μπορούσαμε να δώσουμε μία ελληνική μετάφραση ότι Scrum Master είναι ένας ρόλος ο οποίος είναι υπεύθυνος για την απλοποίηση διαδικασιών μέσα σε ένα κομμάτι μιας IT βιομηχανίας, να το πω έτσι. Για παράδειγμα, εγώ δουλεύω στην τράπεζα ABN AMRO εδώ στην Ολλανδία, και προφανώς είμαι υπεύθυνος σε κάποιες ομάδες, αυτό είναι. Σαν Scrum Master μπορείς να έχεις μία ή περισσότερες ομάδες, τις οποίες μπορείς να καθοδηγείς όσον αφορά τις διαδικασίες και πώς θα τις κάνουμε ευκολότερες. Δηλαδή, πώς θα παίρνουμε ένα πακέτο λογισμικού από τη στιγμή που το φτιάχνουμε, που έχουμε τον κώδικα έτοιμο, μέχρι να το πάμε στο production. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες, οι οποίες αναλόγως του οργανισμού μπορεί να είναι ευκολότερες ή μάλλον πιο απλές ή πιο δύσκολες. Όσο μεγαλύτερος ο οργανισμός, τόσο πιο πολύπλοκη η διαδικασία. Οπότε αυτοί οι ρόλοι έχουν να κάνουν με την απλοποίηση των διαδικασιών και κυρίως, ή μάλλον δευτερευόντως, να το πω καλύτερα, συμβουλευτική στα μέλη της ομάδας. Πρέπει να είσαι εκεί για να βλέπεις ότι όλοι έχουν αυτά που χρειάζονται, είτε νοητικά, είτε σε δεξιότητες, είτε σε training, είτε σε σχέσεις μεταξύ της ομάδας ή του οργανισμού, ώστε η ομάδα να πηγαίνει καλά
όσον αφορά το κομμάτι των διαδικασιών, να παραδίδει όπως πρέπει και να πετυχαίνει τους στόχους της. Πετυχαίνουμε στόχους σαν ομάδα, πετυχαίνοντας ατομικούς στόχους. Λοιπόν, έπειτα έχω την τιμή να έχω ιδρύσει και να οργανώνω events για Java με το Java User Group της Ουτρέχτης, εδώ πέρα για τα 5 τελευταία χρόνια, και στον ελεύθερό μου χρόνο βοηθάω υπόλοιπο κόσμο να πετύχει τους στόχους καριέρας, ζωής, πείτε το όπως θέλετε. Αρκετά με το marketing. Για να δούμε λίγο τι σε κάνει να είσαι μεγάλη επιτυχία. Τι μπορούμε να έχουμε, τι πρέπει να έχουμε για να πούμε, ξέρεις τι, τώρα πέτυχα. Είναι το λεγόμενο work ethic, το πώς δουλεύουμε, τα ήθη, το ήθος μας, το πώς συμπεριφερόμαστε σε μια δουλειά και όλα αυτά. Για πάμε λίγο να δούμε τι σημαίνει όμως αυτό. Παίρνοντας καθέναν από αυτούς τους 2 με 3 όρους και αναλύοντάς τους. Work ethic, δουλειά, νούμερο 1, σωστά. Τι είναι η δουλειά? Η δουλειά είναι μια δραστηριότητα η οποία αφορά νοητική ή φυσική προσπάθεια, καλύτερα θα το έλεγα κόπο, τον οποίο κάνουμε με σκοπό να πετύχουμε κάποιο απότερο αποτέλεσμα. Τι είναι το λεγόμενο ethic? Είναι η επιστήμη της ηθικής. Και όσον αφορά την ηθική, είναι τα standards κάποιου ανθρώπου, τα standards συμπεριφοράς, δηλαδή αυτά που νομίζουμε εμείς, όπως βλέπουμε και εδώ, standards συμπεριφοράς ή πεποιθήσεις, τα οποία αφορούν κάτι το οποίο είναι αποδεκτό ή όχι για αυτούς. Work ethic, ωραία. Ξεκινήσαμε καλά, εισαγωγή, τι είναι Scrum Master, πώς θα γίνουμε μεγάλες επιτυχίες. Πάμε λίγο στο Zoom πριν ξεκινήσουμε για απόψε. Θέλω να βάλουμε κάποια πράγματα στο τραπέζι και να κάνουμε μία συμφωνία απόψε. Θέλω απόψε όλοι φεύγοντας και αφήνοντας αυτή την κλίση να είμαστε σε θέση να απαντήσουμε στο ερώτημα τι σκοπό έχω στη ζωή μου. Συνεπώς, κοιτώντας πίσω στους 3 ορισμούς που είδαμε, πρέπει να είμαστε σε θέση να απαντήσουμε ποια δουλειά πρέπει να κάνω ή όχι ακόμα, ή τουλάχιστον θέλω να είμαστε σε θέση να απαντήσουμε τι θέλουμε να πετύχουμε, ποια πρέπει να είναι η επιστήμη της ηθικής μας και ποια τα επόμενα βήματα ή τουλάχιστον το πρώτο επόμενο βήμα μετά από απόψε. Διότι οτιδήποτε άλλο και αν πω απόψε, δεν θα έχει σημασία αν δεν είμαστε σε θέση να απαντήσουμε αυτό το ερώτημα. Καλά καταλάβατε, δεν θα κάνουμε καράτε απόψε, δεν θα σας μάθω πώς να μάχεστε. Αντιθέτως, θα σας δείξω πώς να ξεκινήσουμε με άμυνα, γιατί μπορεί με να λέμε ότι η επίθεση είναι η καλύτερη άμυνα. Καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Αλλά για να ξεκινήσουμε από εκεί πρέπει κιόλας να μπορούμε να είμαστε σε θέση να αμυνθούμε. Γιατί, μπορείτε να ρωτήσετε σε αυτό το σημείο. Γιατί όλοι διδάσκουν επιθετικότητα τη σήμερον ημέρα. Και έτσι ξεκίνησα κι εγώ. Όχι να διδάσκω επιθετικότητα, ακόμα μαθαίνω κι εγώ. Ξεκίνησα κι εγώ με επιθετικότητα. Τι σημαίνει επιθετικότητα όμως? Επιθετικότητα σημαίνει ότι βλέπω κάτι και πάω έτσι. Που ουσιαστικά μπορείτε να το δείτε ότι απλά έχω ένα νεροπίστολο και χτυπάω όπου βρω. Ουσιαστικά θέλω να έχουμε ένα σνάιπερ και να έχουμε ένα στόχο τον οποίο πρέπει να κυνηγάμε. Θα δούμε λοιπόν, αντί του να είμαστε επιθετικοί, πώς μπορούμε να ξεκινάμε με ήρεμα βήματα
Γιατί κυρίως όταν είμαστε επιθετικοί, να πούμε και αυτό για αυτή τη διαφάνεια, όντας επιθετικός, σαν ψυχολογία εννοώ, σε συνεπέρνει το συναίσθημα. Και σαν ανθρώπινα όντα, συνεπαρμένοι από το συναίσθημα, δεν μπορούμε να πάρουμε τις αποφάσεις οι οποίες είναι σωστές. Συνεπώς, πάμε με ήρεμα βήματα και καθαρούς στόχους. Νούμερο ένα πράγμα για απόψε. Humbleness, πραότητα. Πίστευα ότι τα ήξερα όλα. Ξεκινώντας κάπου στο 2011 με τις ασκήσεις του κυρίου Δασιγέννη, τις πολύπλοκες που θεωρούσα τότε, τις πάρα πολύ ακριβείς θα έλεγα όμως τώρα, κοιτώντας 10 χρόνια πίσω, για να μπορέσουν να σου δώσουν το scalability που θέλεις και να σε βάλουν να σκεφτείς να καταφέρεις πράγματα μόνος σου. Όταν λοιπόν ήμουν ικανός να αρχίσω να λύνω εκείνες τις ασκήσεις, νόμιζα τα ήξερα όλα. Και όσο πιο πολύ ασχολούμουν, πίστευα όλο και περισσότερο ότι τα ήξερα όλα. Τα πράγματα προφανώς δεν είναι έτσι. Τη σήμερα ημέρα όσο πιο πολλά μαθαίνω, τόσο πιο πολύ ανακαλύπτω ότι τόσο λιγότερα ξέρω. Θα πω όμως κάτι άλλο. Το 2011, 2009 μπήκα στη σχολή, 2011 αποφάσισα ότι πρέπει να ασχοληθώ σοβαρά με αυτήν, γιατί είχα μόλις μισά από τα μαθήματα περασμένα. Ήταν ένα καλοκαίρι λοιπόν που ήμουνα έξω, πήγαινα να βρω τους φίλους μου σε ένα καφέ μπαρ το βράδυ και δεν ξέρω πώς και τι, κατεβαίνοντας λοιπόν εκείνα τα σκαλιά και βλέποντας που κάθονται οι φίλοι μου, είχα μία στιγμή για να κοιτάξω όλο το μαγαζί. Και σκέφτηκα, κάτσε, εγώ τι κάνω εδώ πέρα τώρα. Ο άλλος από πίσω πληρώνει για να κάνεις εσύ φοιτητική ζωή. Αυτό είπα στον εαυτό μου. Και από εκεί και πέρα τα σταμάτησα όλα. Σταμάτησα, μπορεί να ακουστεί περίεργο, σταμάτησα πολλά πάρτι, σταμάτησα αρκετά να βγαίνω έξω. Είχα κάνει focus στο craft, πώς να βελτιώσω την τέχνη μου, πώς να γίνω εκείνη την περίοδο καλός προγραμματιστής. Και κοιτώντας 10 χρόνια πίσω, μπορώ να πω ότι απέδωσε καρπούς. Ακόμα δεν έχω σταματήσει, δεν έχω φτάσει εκεί που θέλω. Κάθε μέρα προσπαθούμε και για να σχολιάσω και κάτι που υπόθηκε νωρίτερα. Δεν ξέρω ούτε εγώ τι θέλω να κάνω, όπως είπε ο κύριος Μινάς. Αύριο, ούτε σε ένα χρόνο, το βρίσκουμε αυτό μέρα με τη μέρα. Παρά τα αυτά, το σημαντικό είναι να είμαστε, να διακατεχόμαστε από πραότητα, γιατί στο τέλος της ημέρας, και το να είσαι επιτυχημένος, αλλά και το να μην είσαι επιτυχημένος, είναι και τα δύο δύσκολα. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι κοιτώντας 10 χρόνια πίσω, ναι, ζορίστηκα πάρα πολύ. Αλλά σκέφτομαι ότι λογικά θα πρέπει να ζορίζονται και άνθρωποι οι οποίοι δυσκολεύονται να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Και αυτό δεν το λέω με κακία. Θέλω να πω ότι κάθε μονοπάτι είναι δύσκολο. Συνεπώς, η συμβουλή μου είναι, διαλέξτε ποιος θα είναι ο πόνος τον οποίο θα πρέπει να αντέξετε. Διαλέγουμε να αντέξουμε τον πόνο του είμαι εκεί κάθε μέρα. Αφιερώνομαι, βελτιώνομαι, βλέπω τα λάθη μου, προχωράω, έχω το στόχο. Ή διαλέγω, που σημαίνει ο πόνος της πειθαρχίας, διαλέγω τον πόνο της πειθαρχίας ή διαλέγω τον πόνο της μετάνοιας, του να μετανιώνω. Αυτό είναι ένα take away, θα έλεγα, για μετά από σήμερα. Αυτό ήταν το νούμερο ένα, πραότητα. Θέλω να δώσουμε αρκετή βάση εκεί και πάμε στο νούμερο δύο. Έχω επίσης την τιμή με δύο συναδέλφους από Ολλανδία και Γερμανία να γράφουμε ένα βιβλίο τον τελευταίο χρόνο πάνω στην ασφάλεια με ένα συγκεκριμένο framework του Enterprise Java, το Jakarta EE. Και είχαμε μία συζήτηση τις προάλλες και με τους τρεις.
προφανώς και οι τρεις τους είναι 20 χρόνια τουλάχιστον ο καθένας τους στη βιομηχανία, οπότε θα λέγαμε ότι εγώ είμαι ο πιο junior σε αυτή την προσπάθεια. Είχαμε μια συζήτηση λοιπόν και λέγαμε τι μπορούμε ακόμα να προσθέσουμε στο βιβλίο. Υπάρχουν άπειρα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε κάθε μέρα, αλλά θέλω να έχουμε ένα πράγμα κατά νου. Αυτό που είπα και σε αυτούς και στους συναδέλφους μου είναι ότι εφόσον είναι βιβλίο, με το που βγει είναι ήδη outdated, είναι ήδη απαρχαιωμένο. Το ίδιο ισχύει και για τον κώδικά μας. Ο κώδικας που θα γράψουμε σήμερα, για εσάς που είστε μηχανικοί υπολογιστών, αύριο θα είναι technical debt. Αύριο θα είναι πεπαλαιωμένος και θα πρέπει να ανανεωθεί. Συνεπώς, drop perfection. Θέλω να κάνουμε focus στην πρόοδο και όχι στην τελειότητα. Γιατί με την πρόοδο παραδίδουμε. Με την πρόοδο έχουμε παράδοση. Ο τελειομανής δεν θα παραδώσει ποτέ. Επίσης, αυτός που παραδίδει πετυχαίνει και τα milestones, που σημαίνει, για παράδειγμα, στη δουλειά μου, κάνει όλους τους υπόλοιπους από πάνω, να το πούμε καλύτερα, χαρούμενος, συνεπώς πάει και ο ίδιος πιο χαρούμενος σπίτι. Όχι μόνο για την ομάδα, αλλά και γιατί ήταν ικανός να παραδώσει κάτι που έκανε τον ίδιο χαρούμενο. Πραότητα. Πρόοδος. Όχι τελειότητα. Νούμερο 3. Ο αδερφός μου είναι 8 χρόνια πιο μικρός από μένα, που σημαίνει ότι μόλις μπήκε στα 23. Πιστεύω και θέλω να πιστεύω ότι με όλες τις συζητήσεις και από τον πατέρα μου και από μένα, και το βλέπω κιόλας, δεν είναι ότι θέλω να το πιστεύω, το βλέπω ότι έχει, ότι είναι πιο ταλαντούχος από μένα. Είχαμε βρει μια πρακτική της προάλλης, έχει κάνει και μια πρακτική στο εξωτερικό, βρήκαμε μια πρακτική της προάλλης, πάρα πολύ καλή, για κάποιον ο οποίος ξεκινάει τώρα και με καλές απολαβές στο εξωτερικό, και του λέω, Σωτή Στέλλο, θα κάνεις έτσι, έτσι. Μου λέει, δεν ξέρω, εγώ θα είμαι διακοπές τώρα την επόμενη εβδομάδα. Τι μας δίνει αυτό να καταλάβουμε? Ότι προφανώς, τη στιγμή που βλέπεις ότι έστω και έμεσα εσύ νοιάζεσαι για το μέλλον κάποιου άλλου περισσότερο από ότι ο ίδιος, όσο ταλαντούχος και να είναι, μάλλον δεν θα πάει τόσο μπροστά όσο θα μπορούσε. Μακάρι να πάει και αυτός και οποιοδήποτε άλλος. Θέλω όμως να πω ότι στη ζωή νικάει αυτός που δουλεύει πιο πολύ. Αυτά με το είναι έξυπνος, ήμουν πιο έξυπνος, πιστεύω ότι δεν υπάρχουν στο έτος 2021. Όλοι είμαστε έξυπνοι. Πλέον το θέμα είναι ποιος βάζει την περισσότερη προσπάθεια. Ποιος είναι εκεί κάθε μέρα, ποιος εμφανίζεται κάθε μέρα, κάνει τα πράγματα που πρέπει, κάνει τα πράγματα που οι άλλοι δεν κάνουν για να πετυχαίνει αυτά που θέλει. Και έχω και παράδειγμα για μένα. Όταν ξεκίνησα σε αυτή τη θέση, δηλαδή να φύγω από προγραμματιστής και να μην γράφω πλέον άλλο κώδικα σε καθημερινή βάση, για να βγάζω το ψωμί μου, να το πω λίγο πιο εύκολα, ήταν δύσκολο το πώς θα μιλήσεις, πώς θα πεις κάποια συγκεκριμένα πράγματα στην ομάδα. Και στην αρχή είχες πάντα αυτή την τριβή με τον εαυτό σου. Να το πω τώρα αυτό, να μην το πω, θα το πω αύριο. Όχι, θα το πεις τώρα, όχι για να μαλώσεις. Εφόσον το σκέφτεσαι, είναι στην κατεύθυνση που πρέπει. Πρέπει να κάνουμε τα πράγματα που σκεφτόμαστε τώρα. Δεν πρέπει να αφήνουμε κάτι για αύριο. Το σήμερα καθορίζει το αύριο. Αυτό ήταν το νούμερο 3. Τώρα, αυτοπεποίθηση. Πώς μπορούμε να μαζορίσουμε λίγο όταν πιστεύουμε ότι δεν έχουμε αρκετή αυτοπεποίθηση? Θα ξεκινήσουμε με κάτι
πολύ εύκολα πραγματάκια, κάποια πολύ εύκολα πραγματάκια τα οποία μπορούμε να κάνουμε. Ξεκινάμε βοηθώντας κάποιον άλλον. Πόση χαρά, ας θυμηθούμε, μας δίνει όταν παρέχουμε βοήθεια σε κάποιον άλλον και βλέπουμε το χαμόγελο από την άλλη πλευρά. Δεν παίρνουμε κι εμείς ηθική ικανοποίηση από αυτό. Μας δίνει χαρά να συνεχίσουμε. Που σημαίνει ότι είχα μία γνώση, τη μετέδωσα, ο άλλος χάρηκε, το κατάλαβε. Που με κάνει και εμένα αφενός και αρχικά πιο χαρούμενο, αλλά κυρίως μου δίνει να καταλάβω, ξέρεις τι, το κάνεις καλά, ωραίος, πάμε παρακάτω. Το οποίο παρακάτω, σαν δεύτερη συμβουλή, είναι υγιεινή. Να είμαστε καθαροί, να πηγαίνουμε στο χώρο εργασίας μας ή στο πανεπιστήμιο, καθαροί. Προφανώς, και το έχω κάνει και εγώ, να έχω πάει σε μάθημα, μετά από ξενύχτη, μετά από ποτά. Για ποιο λόγο όμως? Είχε κάποιο νόημα να πάω μετά από 2 ώρες ύπνο σε ένα μάθημα μαθηματικά 9 η ώρα το πρωί? Θα γινόμουν αστροφυσικός? Προφανώς και δεν θα καταλάβαινα τίποτα. Τι θέλω να πω με αυτό? Ξεκινήσαμε λέγοντας να βάζουμε τις ώρες που πρέπει στην καθημερινή προσπάθεια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η υπόλοιπη μέρα την πετάμε και πετάμε και τον ύπνο μαζί. Ο ύπνος είναι κάτι άπειρα σημαντικό. Θέλω να κοιμάστε τουλάχιστον ή μεταξύ τουλάχιστον 7 με 9 ώρες, την υπόλοιπη μέρα δουλειά, όσο μπορούμε. Ύπνος, πολύ σημαντικό. Και εμφανιζόμαστε εκεί που πρέπει, όπως είπαμε, εμφανίσου, show up, καθαρός, έτοιμος για το meeting μας, για τη συνάντησή μας απόψε και ούτω καθεξής. Επίσης ανέφερα ότι όταν πιστεύουμε κάτι πρέπει να το ακολουθούμε. Και συνήθως λέω δεν ακούμε κανέναν άλλον. Ναι, δεν ακούμε τους άλλους, γιατί ο άλλος μπορεί να θέλει να μας ρίξει ή μπορεί να σκέφτεται εγώ δεν έχω τη δύναμη να μην βγω έξω απόψε για ποτά και να κάτσω να δουλέψω την άσκηση του κύριου Μινά, να ζοριστώ, να προσπαθήσω να βγάλω αποτέλεσμα και να πάρω και μια ηθική ικανοποίηση που μπορεί, ξέρεις τι, να μου δώσει και κάτι που δεν περίμενα. Μπορεί να φτάσουμε σε αυτό το παράδειγμα αργότερα. Παρά τα αυτά, δεν σημαίνει ότι μην ακούγοντας κανέναν άλλο, δεν πρέπει να κάνουμε και λίγο challenge στον εαυτό μας. Θέλω να διερωτώμαστε, να κάνουμε αυτό το διάλογο με τον εαυτό μας. Ει, τι λέω, είναι σωστό. Μην ακούς τον τάδε, το δίνα. Είναι σωστό. Αυτός ο διάλογος βοηθάει. Θα επιστρέψουμε σε αυτό λίγο αργότερα. Επίσης, τελευταίο για αυτοπεποίθηση και κάτι που με έχει βοηθήσει προσωπικά πάρα πολύ, όχι για αυτοπεποίθηση, για κάτι κυρίως για mental toughness, για να είσαι λίγο πιο δυνατός νοητικά, όταν πιστεύεις ότι όλα θα αρχίσουν να πέφτουν έχοντας δύσκολες μέρες, θέλω να κάνετε κάθε μέρα ένα πράγμα τουλάχιστον που πιστεύετε ότι σας ζορίζει. Είναι αυτό που λένε οι στοικοί φιλόσοφοι που το θεωρούν ως εθελοντική δυσκολία, να το πω έτσι. Παράδειγμα, πηγαίνετε στο πανεπιστήμιο διαλέγοντας ένα δρόμο που δεν ξέρετε. Πηγαίνετε κάπου που δεν ξέρετε χωρίς GPS. Κάτι άλλο θα μπορούσε να ήταν προφανώς μην φάτε junk food για μία εβδομάδα. Πράγματα ή κάνε μπάνιο, κάνε κρύο μπάνιο μόνο για 2 ημέρες, συνεχόμενα. Ποιος μπορεί να το αντέξει? Για 2 μέρες, ναι, γίνεται. Το θέμα είναι για παραπάνω. Θέλω να πω, ας κάνουμε κάθε μέρα κάτι που μας δυσκολεύει. Γιατί αυτό συμβάλλει βήμα-βήμα στο να χτίζουμε μια ισχυρότερη βάση σαν προσωπικότητες. Είμαστε φτιαγμένοι σαν ανθρώπινα όντα για να είμαστε μέσα
στη ζώνη που αισθανόμαστε άνετα, στο comfort zone που λέμε. Για να πάμε στο επόμενο βήμα πρέπει να βάζουμε δυσκολίες ώστε να κάνουμε αυτό το άλμα να φαίνεται όχι σαν άλμα, αλλά σαν ομαλή μετάβαση. Νούμερο 5. Η προετοιμασία είναι η μισή μάχη. Όταν ξεκίνησα στη θέση που έχω τώρα, κάθε 2 εβδομάδες έχουμε, να το πω έτσι, το λεγόμενο retrospective, που κοιτάμε 2 εβδομάδες πίσω, πώς πήγαμε σαν ομάδα, τα πήγαμε καλά, τι κάναμε καλά, τι δεν κάναμε καλά. Αυτά θέλουν προετοιμασία από τον Scrum Master. Να σκεφτείς ένα συγκεκριμένο format, το πώς θα το τρέξουμε, πώς θα μαζέψουμε το input από τον κόσμο και πώς θα τα φέρουμε όλα σε ένα σημείο ώστε να έχουμε καλά action points για το τι θα βελτιώσουμε σε μετέπειτα στάδιο. Συνεπώς, στην αρχή, όταν τις πρώτες εβδομάδες, έπρεπε να κάθομαι Κυριακή βράδυ, γιατί Δευτέρα είχαμε το τελείωμα του sprint. Μπορείτε να διαβάσετε το Scrum Guide για περαιτέρω ή μπορούμε να τα συζητήσουμε και στο Q&A αργότερα. Θα ξόδευα Κυριακή βράδυ ή ακόμη και στον δρόμο από το σπίτι στη δουλειά για να σκεφτώ πώς θα κάνουμε το event αυτό πιο ομαλό για την ομάδα, αλλά και πώς θα το τρέξω εγώ σαν Scrum Master. 2,5 χρόνια μετά μπορώ να σας πω ότι πλέον μου παίρνει λιγότερο από 5 λεπτά. Τη μέρα που είναι να το κάνουμε, βλέπω τι θα κάνω, ξέρω ακριβώς πώς να κάνω τα πάντα και προχωράμε. Τι θέλω να πω με αυτό? Οποιαδήποτε δυσκολία δεν κρατάει περισσότερο από 2 χρόνια. Αυτό είναι guarantee. Εκεί που είστε τώρα, δεν θα είστε για παραπάνω από 2 χρόνια, όσον αφορά τις δυσκολίες. Και σε αυτό βοηθάει το λεγόμενο visualization. Προσπάθησε να το φανταστείς. Φαντάσου τον εαυτό σου να επιτυγχάνει στην παρουσίαση που δίνεις, στο μάθημα που εξετάζεσαι, σε οτιδήποτε έχει να κάνει με challenge του εαυτού σου. Νούμερο 6. Κανείς δεν μου είπε το 2020 να γράψω βιβλίο, να αφιερώσω 9 μήνες από τη ζωή μου, μετά το 9-5 μου, να αφιερώνω το 5 με 9 μου για να γράψω ένα βιβλίο. Θα το πω λαϊκά, γονάτισα. Αλλά είδα τα όρια μου. 2019. Πρώτη ομιλία στο Σαν Φρανσίσκο, στο μεγαλύτερο συνέδριο προγραμματιστών, στο Oracle Code One. Κανείς δεν μου είπε να πάω. Και για να το πω και λίγο καλύτερα, δεν είχα ούτε support από τον τότε προϊστάμενό μου και έπρεπε αρκετά πράγματα να πληρωθούν από την τσέπη μου, παρόλο που εδώ στην Ολλανδία όλα αυτά είναι πληρωμένα. Για χύψη λόγους δεν είχα support, μπορούμε να το αναλύσουμε αργότερα. 2018, κανείς δεν μου είπε τις Παρασκευές μου, τις οποίες είμαι ελεύθερος, να τις ξοδεύω πηγαίνοντας σε μία startup εδώ πέρα στην Ουτρέχτη και να βοηθάω είτε με one-on-one coaching για να δω πώς μπορώ να βοηθήσω το κάθε νέο μέλος να αποδίδει όπως πρέπει και όπως περιμένουν οι stakeholders και ούτε κάθε εξής. 2016 έρχομαι Ουτρέχτη, κανείς δεν μου είπε μετά από 1 μήνα στην Ολλανδία να φτιάξω Java User Group. 2014, επίσης κανείς δεν μου είπε να ξεκινήσω να γράφω άρθρα στον ελεύθερο μου χρόνο για την κοινότητα Java Code Geeks. Θα τελειώσω λέγοντας ότι το 2011 κανείς δεν μου είπε ότι με ένα μέσο όρο 6,78 και περασμένα μαθήματα 13 από τα 25, κανείς δεν μου είπε ούτε τότε να τελειώσω με ένα μέσο όρο 8, 15 μαθήματα με 10 στα 10, και να έχω την τιμή να πω τον όρκο. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι αυτός που κάνει αργότερα περισσότερα για τα οποία πληρώνεται θα ανταμυφθεί σύντομα περισσότερο για όσα κάνει. Το motivation είναι η αρχή, αλλά δεν είναι το τέλος δυστυχώς. Η πειθαρχία είναι πολύ σημαντικότερη
από το κίνητρο. Κίνητρο είναι εντάξει να έχουμε και είναι καλό να έχουμε, θα μας πάει μέχρι ένα σημείο, αλλά προφανώς αν ρωτήσετε και εμένα, πιστεύω αυτό ισχύει και για οποιονδήποτε άλλο δουλεύει πολύ περισσότερα χρόνια από μένα, δεν γίνεται κάθε μέρα να σηκώνεσαι από το κρεβάτι και να πεις τι ωραία, πάμε σήμερα, τέλεια, έχω δουλειά, θα πάμε να δώσω τον καλύτερό μου αυτό. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν μέρες που λες δεν μπορώ. Εκείνες οι μέρες λίγο ακόμα να σε πιέσεις και να το καταφέρεις είναι οι μέρες που έρχεται το growth. Συνεπώς, η πειθαρχία φτιάχνει μικρές συνήθειες, όπως είπαν σε νωρίτερο slide, τα οποία σαν συνήθειες που αλλάζουν, μας διαμορφώνουν σαν προσωπικότητες και βήμα-βήμα, χωρίς να το έχουμε καταλάβει, έχουμε ήδη βγει από το comfort zone και μιλάμε για growth. Συνεπώς, η πειθαρχία είναι μεγαλύτερη από το motivation. Απόλυτο focus, θα έλεγα, είναι το επόμενο. Όπως ξεκινήσαμε και σήμερα να λέμε, υπάρχουν λίγες οι φορές που έχω συμφωνήσει με τον πατέρα μου σε αρκετά πράγματα ή μάλλον σε λίγα πράγματα. Πάντα όμως μου έλεγε κάτι γιατί είναι εκπαιδευτικός. Πάντα μου έλεγε κάτι από όταν ήμουν στο Λύκειο ακόμα. Δεν μπορείς να φτάσεις τις 5 ώρες συνεχόμενης δουλειάς και διαβάσματος αν δεν διαβάσεις κάθε μέρα. Κάτι που δεν έκανα προφανώς στην αρχή. Τι θέλουμε να πούμε με αυτό? Προσπάθεια, προσπάθεια, προσπάθεια. Δουλειά, δουλειά, δουλειά. Κάθε μέρα. Και πώς θα γίνουμε πιο πολύ συγκεντρωμένοι σε αυτό που κάνουμε? Στην αρχή θα έλεγα πρέπει να κοροϊδέψουμε λίγο το μυαλό μας. Γιατί τίποτα από όσα κάνουμε για πρώτη φορά δεν θα μας αρέσει. Στην αρχή δεν θα είναι ωραίο. Ας το παραδεχτούμε. Ό,τι κάνω κι εγώ στην αρχή δεν μου αρέσει. Ήθελα για παράδειγμα να μάθω Ολλανδικά, τα οποία έμαθα και μόνος μου. Δεν ήταν ωραίο στην αρχή μετά τη δουλειά να βλέπω 20 λεπτά, μισή ώρα σειρές στην Ολλανδική τηλεόραση. Δεν ήταν ωραίο να έχω το Google Translate από δίπλα και το Anki Droid στην άλλη οθόνη για τα flashcards για να τα απομνημονεύω και αποστηθίζω και να τα προσπαθώ να τα μαθαίνω αργότερα. Δεν ήταν εύκολο, αλλά κοροϊδεύεις το μυαλό σου ότι σου αρέσει στην αρχή, κοιτώντας το τέλος. Το τέλος ποιο είναι? Άλλη μια γλώσσα στη φαρέτρα μου, με 3 γλώσσες κάθε μέρα, είμαι ήδη πολύ παραπάνω από εκεί που θέλω. Και μου δίνει ήδη παραπάνω κίνητρα. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε αυτό? Υπάρχουν άπειρα extensions στο Chrome, σε οποιοδήποτε άλλο browser χρησιμοποιείτε, για να κόβουν το Facebook, το Twitter, οτιδήποτε. Αν θέλουμε, υπάρχει τρόπος. Επίσης, κάτι άλλο που βλέπω ότι δουλεύει πάρα πολύ για εμένα τελευταία, είναι το λεγόμενο να κόβουμε τελείως οτιδήποτε έχει να κάνει σχέση με λίπος. Τι θέλω να πω με αυτό? Δεν υπάρχουν μέρες που θα πω, ή μάλλον οι περισσότερες μέρες δεν είναι θα πω ξύπνησα, ξέρω ακριβώς πώς θα πάει η μέρα και θα πάει έτσι. Κάτι θα γίνει, σίγουρα κάπως θα αλλάξει η μέρα και αυτό είναι κιόλας το ωραίο. Συνεπώς, όταν έρχονται incoming requests, παλιά έκανα το λάθος act κατευθείαν. Να δρώ κατευθείαν. Δεν είναι το σωστό. Πλέον έχω 3 διαφορετικά prioritization buckets και συνεπώς ανάλογα με το νούμερο που θα δώσω στο κάθε request, θα αποφασίσω πότε θα ασχοληθώ μαζί του. Για παράδειγμα, νούμερο 1, το πιο σημαντικό priority, είναι ότι πρέπει να κάνω κάτι τώρα. Νούμερο 2, μπορώ από τώρα μέχρι μία εβδομάδα. Ή νούμερο 3, μπορεί να περιμένει, που σημαίνει ότι απλά θα βάλω μία υπενθύμηση στο Google Calendar. Μια άσκηση, για να κλείσουμε αυτό το slide, προσπαθήστε να διαβάσετε μία παράγραφο από ένα άρθρο στο διαδίκτυο. Όταν το διαβάσετε, γράψτε την περίληψή του σε ένα κειμενάκι ή ακόμη καλύτερα, πείτε την σε κάποιον άλλον. Εκεί θα δείτε κατά πόσο μπορείτε να συγκεντρωθείτε σε κάτι ή όχι.
προσπάθεια, προσπάθεια, προσπάθεια. Επόμενο. Πολλοί θέλουν να πιστεύουν ότι σαν μηχανικοί δεν έχουμε δεξιότητες επικοινωνίας ή επικοινωνιακές δεξιότητες, να το πω καλύτερα. Εγώ πιστεύω ότι επειδή ακριβώς τρώμε αρκετό χρόνο σε μαθηματικά, σε προγραμματισμό κτλ., λίγο αν ασχοληθούμε παραπάνω με αυτό το κομμάτι, μπορούμε να γίνουμε πάρα πολύ καλοί. Πώς θα γίνει αυτό? Όταν κάνετε μία παρουσίαση, ρωτήστε κάποιον ο οποίος είναι είτε γνωστός, είτε φίλος, έμπιστο άτομο, ρωτήστε τον για feedback. Πώς σου φάνηκε? Για παράδειγμα, την πρώτη φορά που ήμουν στη δυσάρεστη θέση να ανακοινώσω ότι έπρεπε να αφήσουμε ένα μέλος της ομάδας ελεύθερο από ένα χρονικό σημείο και μετά, για χύψη λόγους, ρώτησα τον αντίστοιχο product owner, λέγεται, είναι στην ίδια ομάδα αλλά είναι από το κομμάτι του business. Τον πήρα τηλέφωνο, το ρώτησα μετά πώς σου φάνηκε, το είπα καλά, πέρασε το μήνυμα. Γιατί πολλές φορές οι λέξεις που χρησιμοποιούμε πρέπει να είναι συγκεκριμένες. Συνεπώς, ζητάμε feedback. Ελπίζω πλέον να έχει αλλάξει αυτό, αλλά τουλάχιστον εδώ είναι η παρένθεση. Εγώ όταν έφυγα από Ελλάδα μου ήταν πολύ δύσκολο αυτό στην αρχή. Να ρωτήσω κάποιον ή να ακούσω feedback και να το πάρω καλά. Τώρα, επειδή ακριβώς μιλάμε για διαδικασίες και έχω να κάνω με κόσμο, είναι το πρώτο πράγμα που ζητάω. Γι' αυτό ξεκινήσαμε κιόλας έτσι αυτή την ομιλία. Νούμερο 2, πάνω σε αυτό το slide, ένας μέντορας είναι τα πάντα που χρειαζόμαστε. Εμένα μου λείπει αρκετές φορές, γιατί ο δικός μου πλέον έχει βγει στη σύνταξη, εδώ και ένα χρόνο, αλλά ο μέντορας μπορεί να σου παρέχει αυτό που λέμε το helicopter view, τα βλέπει όλα από πάνω, έχοντας περισσότερη εμπειρία από σένα. Και γιατί συνήθως, όπως είπα λίγο νωρίτερα, εμείς όντας μέσα σε μία κατάσταση, δρούμε κυρίως από συναίσθημα, κάτι που δεν είναι καλό για τις αποφάσεις τις οποίες παίρνουμε. Βρείτε ένα μέντορα, κάποιον που, με τον οποίο αισθάνεστε καλά, κάποιος ο οποίος έχει πολύ παραπάνω εμπειρία από εσάς, θα έλεγα, και θα δείτε ότι θα βοηθήσει πολύ. Συγκεκριμένα, για μένα, μόνο και μόνο το γεγονός ότι πήγαινα μία φορά το μήνα για φαγητό μαζί του, είχα ερωτήσεις στο μυαλό μου να το κάνω, και το καλό ποιο ήταν, ότι με το που έμπαινα μέσα και μιλούσαμε, οι ερωτήσεις αυτές απαντιόντουσαν χωρίς να τις ρωτήσω. Δηλαδή, τα 20 χρόνια, 30 χρόνια εμπειρίας δεν μπορούν να συγκριθούν με τα 7 τα δικά μου, όσο και αν έχω δουλέψει. Βρίσκουμε κάποιον τον οποίο θεωρούμε ότι μπορούμε να επικοινωνήσουμε και θεωρούμε έμπιστο και ότι μπορεί να μας βοηθήσει, και του ζητάμε να γίνει μέντορας μας. Κάντε connect με άτομα επίσης τα οποία είναι ήδη στη θέση στην οποία θέλετε να βρεθείτε σε κάποια χρόνια, και βρείτε άτομα τα οποία είναι ήδη στη φάση που είστε εσείς και θέλουν να προχωρήσουν με ωραία βήματα την καριέρα τους, ώστε να έχετε κάποιον να συζητήσετε κάτι. Γιατί πολλές φορές είναι ότι δουλεύω, αλλά να το πω τώρα στον άλλον. Δηλαδή εγώ να πάω να μιλήσω με κάποιον συνάδελφό μου για τα events και το ένα και το άλλο που κάνω, ενώ βλέπω ότι έρχεται, κάνει το 9-5 και μετά, που είναι ok, θα το πούμε και αυτό μετά, τι σημαίνει το να είσαι χαρούμενος, αλλά θέλεις τα λεγόμενα running buddies. Θέλεις κάποιον, όπως πάμε γυμναστήριο, λέμε με έναν μαζί ακόμα, μπορώ να σηκώσω παραπάνω, είναι το motivation που χρειάζομαι. Τι βλέπουμε εδώ? Ένα ωραίο αμάξι, κατ' εμέ, το οποίο είχα την τιμή να έχω, και τη χαρά, το οποίο είναι προσεγμένο αρκετά, δεν είναι? Επίσης βλέπουμε το ίδιο αμάξι δεξιά, το οποίο δεν είναι προσεγμένο και το οποίο δεν είναι όπως έπρεπε να είναι. Για να δουλέψει καλά ένα αμάξι, πρέπει να το φροντίζεις, θέλει τα σέρβις του, θέλει και εσύ να το φέρεσαι σωστά, για να μην έχουμε δυσάρεστα αποτελέσματα. Το ίδιο ισχύει λοιπόν και για τον εαυτό μας.
Δεν μπορώ εγώ εδώ να έρχομαι να σας πω δουλέψτε 20-25 ώρες. Αυτό προφανώς δεν γίνεται, γιατί έχω ήδη πει 7 με 9 ώρες ύπνο τουλάχιστον, έτσι δεν είναι? Δεν γίνεται όμως να δουλεύουμε, να δουλεύουμε, να δουλεύουμε χωρίς σταματημό. Και εδώ είχα ένα μεγάλο πρόβλημα παλιά. Προσπαθούσα, επειδή θεωρώ ότι, και θεωρούσα και τότε, ότι ξεκίνησα αργά με τον προγραμματισμό, προσπαθούσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να κάνω άλματα, να γίνω καλύτερος. Έκανα open source contributions, Σαββατοκύριακο, άρθρα, events, δουλειά, συνεντεύξεις. Για την πλάκα, μόνο και μόνο για να πας να δεις πώς είναι να αποτυγχάνεις σε μια συνέντευξη, να τρως τα μούτρα σου. Και ακόμα έχει την πλάκα του να το κάνω και θα συνεχίσω να το κάνω και να το κάνετε κι εσείς. Δεν γίνεται όμως συνέχεια στα τέρματα. Τι θέλω να πω? Πιστεύω ότι πλέον έχω βρει μια ωραία ισορροπία, η οποία είναι ότι ξυπνώντας Κυριακή πρωί, σηκώνομαι, πηγαίνω, περπατάω 8 η ώρα το πρωί, 11-12 χιλιόμετρα και την υπόλοιπη μέρα δεν κάνω τίποτα. Ενώ παλιά, Κυριακή, τα δούλευα σαν τρελός ακόμα. Μετά όμως δεν έχεις δύναμη να πας τη Δευτέρα να τη συμπεριφερθείς σαν Δευτέρα. Προφανώς οι Δευτέρες είναι ακόμα δύσκολες, καταλαβαίνετε όμως τι εννοώ. Πρέπει να βρείτε το δικό σας διάλειμμα, τη δική σας διέξοδο, να το πω έτσι, για να μην έχουμε κάποιο λεγόμενο burnout. Για μένα, ειδικά πριν αρχίσω το βιβλίο, εν ώψη καραντίνας, εν μέσω καραντίνας, ήταν περπάτημα και καλλιστενική γυμναστική. Μετά 9 μήνες έπρεπε να σταματήσω. Τώρα έχω ξαναξεκινήσει. Καλλιστενική, μου αρέσει πάρα πολύ. Κάντε το ίδιο. Κάντε περπάτημα, κάντε τρέξιμο, ό,τι σας αρέσει, ό,τι πιστεύετε ότι σας δίνει μία άλλη οπτική. Κάτι ακόμα που έκανα πολύ λάθος. Έτρωγα για 4 χρόνια συνεχόμενα junk food. Δεν έτρωγα καλά. Το φαγητό είναι το καύσιμο που σε βοηθάει να είσαι όσο αποδοτικός μπορείς και πρέπει να είσαι. Από το 2020 έχω ξεκινήσει και μαγειρεύω και με έχει βοηθήσει. Το βλέπεις όταν μαγειρεύεις, ότι όταν δεν έχεις προετοιμασμένο φαγητό, ότι είσαι πιο έτοιμος, πατάς πιο καλά, σκέφτεσαι πιο καλά. Φρούτα, λαχανικά, προσπαθώ λίγο να κόψω και το πολύ το κοτόπουλο, αλλά το take away εδώ πέρα είναι να τρώτε σωστά. Μαγειρευτό φαγητό από το σπίτι. Είναι όπως είδαμε σε ένα καλό και ένα όχι τόσο καλό αμάξι, ό,τι κάνει η κατοστάρα βενζίνη. Είναι άλλο η 95, άλλο η κατοστάρα βενζίνη. Για όσους παίζετε σκάκι, επίσης, στο σκάκι λέμε συνήθως, θα έλεγα λένε συνήθως, δεν θα με θεωρούσα ειδήμων, λένε συνήθως να σκέφτεσαι πάντα 3 βήματα πιο μπροστά. Θα έλεγα στη ζωή, θέλω να σκεφτόμαστε 5 βήματα πιο μπροστά, που σημαίνει, αν δεν μπορούμε μία ώρα, θέλω τουλάχιστον 20 λεπτά της εβδομάδας σας να αφιερώνετε σε ένα self-reflection. Τι έχω κάνει τα τελευταία 5 χρόνια? Τι έχω κάνει τα τελευταία 2 χρόνια? Τον τελευταίο χρόνο, τι έκανα αυτή τη βδομάδα? Ποιοι είναι οι στόχοι μου? Πού θέλω να πάω? Δούλεψα όπως έπρεπε για να βρεθώ ένα ακόμη βήμα πιο κοντά στο στόχο μου? Το self-reflection είναι πιο σημαντικό από τη δουλειά. Να αφιερώνετε χρόνο με τον εαυτό σας, να μιλάτε με τον εαυτό σας, γιατί το εκτιμώ καταρχήν που είστε όλοι, όλοι όσοι είστε απόψε εδώ, σημαίνει ότι κάτι ήρθατε να πάρετε. Μιλάμε με τον εαυτό μας, ενώ παράλληλα δουλεύουμε δυνατά. Κάτι που υποσχέθηκα όμως, ότι θα πούμε λίγο αργότερα. Δεν μπορώ, είπα, εγώ να μιλήσω για τα πράγματα που κάνω μετά τη δουλειά σε κάποιον που βλέπω ότι δεν θέλει να κάνει κάτι άλλο μετά τη δουλειά. Ακόμη και αν ακούστηκε λάθος, δεν είναι καθόλου λάθος, γιατί αυτό που μπορεί εγώ να θεωρώ σωστό για μένα, μπορεί να είναι τέρμα λάθος για τον άλλον, έτσι δεν είναι? Εγώ μπορεί να θεωρώ ότι
12 χιλιόμετρα Κυριακή πρωί είναι κάτι πολύ λογικό να κάνεις. Οι περισσότεροι πιστεύω θα το θεωρείτε κάτι αφύσικο όμως και έτσι είναι. Έτσι έχει να κάνει και η ευτυχία μας. Αυτό που μπορεί εγώ να θεωρώ ευτυχία για μένα, μπορεί να είναι δυστυχία για κάποιον άλλο. Τι θέλω να πω. Πρέπει εσείς οι ίδιοι καταρχήν να ορίσετε τι σημαίνει ευτυχία για τον εαυτό σας. Το να κάνεις το 9 με 5 και το υπόλοιπο απόγευμα να το περνάς με φίλους, οικογένεια κτλ. Είναι cool, μια χαρά. Αν σε κάνει ευτυχισμένο. Το σημαντικό είναι αυτό. Η ευτυχία ισούται με την επιτυχία. Είσαι επιτυχημένος όταν είσαι ευτυχισμένος. Ορίστε τι σημαίνει ευτυχία για εσάς και έτσι θα ξέρετε τι πρέπει να κάνετε για να είστε και επιτυχημένοι. Συνεπώς, κοντεύοντας το κλείσιμο της μίας ώρας, της πρώτης ώρας, ποια είναι τα takeaways για σήμερα. Για να δούμε. Ας ξεκινήσουμε με λίγα μαθηματικά. Όπως όλοι γνωρίζουμε, το 1 είναι μεγαλύτερο του 0. Ας το πάμε και λίγο πιο σοβαρά. Δεν έχει σημασία πόσο αργά πηγαίνουμε εκεί που θέλουμε να πάμε, αρκεί να μην σταματάμε. Όπως είπα νωρίτερα, μπορεί να έγινε κάτι μέσα στο σουκού και να μην έχω καθόλου όρεξη να πάω στη δουλειά Δευτέρα πρωί. Μπορεί να βρω δικαιολογία να πω, παιδιά, είμαι άρρωστος, δεν θα έρθω. Και θα είναι cool. Εγώ θα είμαι cool. Ναι, τη μία φορά θα είμαι cool. Δεν θα έχω βγει όμως ή δεν θα έχω κάνει το απειροελάχιστο που θα μπορούσα να κάνω για να βγω από το comfort zone μου. Συνεπώς, ακόμη και αν είναι ένα, είναι μεγαλύτερο του μηδενός. Ακόμη και αν έχω κάνει 10 λεπτά προγραμματισμό, κάθε μέρα θα είναι πολύ περισσότερο από το να μην έχω κάνει καθόλου. Ακόμη και αν κάνω μία ημέρα την εβδομάδα γυμναστική, θα είναι πολύ περισσότερο από το να μην κάνω καθόλου. Προφανώς δεν λέω κάντε μία μέρα, αλλά ένα μεγαλύτερο του μηδενός. Ακόμη ένα. Ένα γραμμάριο δράσης είναι πολύ μεγαλύτερο από ένα κιλό θεωρίας. Subscribe to the now mentality είδαμε νωρίτερα, που σημαίνει αυτό που είναι να κάνουμε, θα το κάνουμε τώρα. Δεν θα πάρω εγώ τηλέφωνο τον αδερφό μου έχοντας άλλα 1200 meeting στην ατζέντα μου ένα μεσημέρι να του πω, έλα μπρο, βρήκα πρακτική τέλεια για σένα, με ωραία φράγκα και όλα αυτά. Θα πας έτσι δεν είναι? Και να μου πει, sorry bro, εγώ είμαι διακοπές. Okay. Act now. Τώρα, τώρα είναι. Το μέλλον είναι τώρα. Αν δεν κάνεις τη δράση που πρέπει τώρα, δεν θα έχεις το μέλλον που θέλεις. Νούμερο 3. Συνεχίζουμε και κλείνουμε αυτή τη διαφάνεια με μαθηματικά. Η συνάρτηση του λεφτά, χρόνος, γνώση θα καθορίσει τους στόχους που θέλετε να πετύχετε στη ζωή σας. Καθορίστε αυτή τη συνάρτηση για εσάς, καθορίστε ποια ισορροπία είναι η κατάλληλη μεταξύ χρημάτων, χρόνου και γνώσης και έτσι θα έχετε τους στόχους που θέλετε να πετύχετε στη ζωή σας. Παράδειγμα εδώ θα μπορούσε να είναι εγώ θέλω να βγάζω πολλά λεφτά, που σημαίνει ότι προφανώς θα πρέπει να κόψω λίγο από το χρόνο και δεν θα με ενδιαφέρει και τόσο η γνώση. Κάποιος άλλος, όπως και έλεγα και εγώ όταν ξεκινούσα σαν μηχανικός λογισμικού, με ενδιαφέρει η γνώση, δεν με νοιάζουν τα λεφτά. Μαθαίνεις τις πρώτες δουλειές. Δεν πρέπει να σε νοιάζουν τα λεφτά. Αργότερα, it's up to you, να αποφασίσεις. Θέλω περισσότερο χρόνο ελεύθερο για τον εαυτό μου, θέλω περισσότερα λεφτά, θέλω και άλλη γνώση. Καθορίστε αυτή την τριπλέτα για να καθορίσουμε τους στόχους ζωής. Πάμε και στο framework για να πετύχουμε όλα αυτά. Είπαμε, η επιτυχία ισούται με την ευτυχία, υγεία, συμπεριφορά, επιδόσεις. Προσέξτε τη χήνα. 3 τελευταία πράγματα. Τίποτα δεν μπορεί
να νικήσει τη σκληρή δουλειά. Κάνουμε τα πράγματα που οι άλλοι δεν κάνουν. Αφιερώνουμε κάθε μέρα ένα κομμάτι της καθημερινότητάς μας στην προσωπική βελτίωση, είτε έχει να κάνει personal branding, είτε έχει να κάνει να ακούμε podcasts από ανθρώπους οι οποίοι είναι ήδη στη θέση που θέλουμε να είμαστε, αν δεν μπορούμε να κάνουμε connect με αυτούς, πηγαίνουμε γυμναστήριο για παράδειγμα ή οτιδήποτε άλλο, βιβλία κτλ. Τέλος, για αυτό το slide, για να μπορέσουμε να έχουμε το growth που θέλουμε, κάνουμε, ξαναλέω, projects τα οποία δεν είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να πετύχουμε. Έτσι μόνο βγαίνουμε από το comfort zone. Νούμερο 1, λοιπόν, δουλεύουμε σκληρά. Νούμερο 2, υπομονή. Πώς μπορείς, ρε φίλε, όμως να μας λες δουλεύεις σκληρά, αλλά έχει και υπομονή? Τι εννοούμε εδώ? Μάικρο, μάκρο. Μάκρο, δηλαδή 10 χρόνια μετά, εκεί εφαρμόζουμε την υπομονή. Αλλά μάικρο, τα καθημερινά tasks που πρέπει να διαγράφουμε από την to-do list, εκεί έχουμε ταχύτητα. Άρα, δουλεύουμε σκληρά και με ταχύτητα στην καθημερινότητα, όντας όμως υπομονετικοί για το μέλλον. Δεν μπορώ εγώ προφανώς με 2 χρόνια εμπειρίας να ξέρω παραπάνω από κάποιον ο οποίος είναι 20 χρόνια στο industry. Έτσι δεν είναι? Να μην είμαστε το λεγόμενο delusional που λέμε. Σκληρή δουλειά, υπομονή και όπως είπα και στην αρχή, δεν ακούμε κανέναν άλλον όταν πιστεύουμε ότι μπορούμε να καταφέρουμε αυτά που μπορούμε να καταφέρουμε. Αυτά που θέλουμε να καταφέρουμε. Ευχαριστώ για εδώ. Και προφανώς μπορούμε να μιλήσουμε για οτιδήποτε δεν καλύψαμε σε αυτό το σημείο. Θοδωρή, σε ευχαριστούμε για την πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία. Περιμένοντας ερωτήσεις από τους φοιτητές, να θέσω εγώ κάποια ερωτήματα. Για παράδειγμα, στην αρχή είχαμε πει στους στόχους που λέγαμε στο slide τι είναι καλό, τι είναι επιτυχία κτλ. Μάλλον είχαμε πει να προσπαθείς να αποτύχεις πάρα πολλές φορές. Να προσπαθήσεις και να αποτύχεις. Βέβαια, από τη μία μπορεί να πει κάποιος, αυτός που αποτυχάνει συνέχεια σημαίνει δεν μαθαίνει από τα λάθη του. Αλλά από την άλλη, ακούγεται καλό το να αποτυχάνουμε, γιατί μπορείς να βελτιωθείς. Το θέμα είναι τελικά η αποτυχία είναι κάτι καλό, είναι κάτι που θα το έγραφε κάποιος στο βιογραφικό του, ότι έχω προσπάθησα και απέτυχα εδώ, προσπάθησα και απέτυχα εκεί. Ή είναι κάτι που μόνο είναι εσωτερικό και το ξέρει και μόνο ο ίδιος και κανένας άλλος? Πολύ καλή ερώτηση. Ας ξεκινήσω ανάποδα. Θα το έγραφα στο βιογραφικό μου. Προφανώς είναι καλύτερο να γράψω κάτι από το να μην γράψω τίποτα. Ένα μεγαλύτερο του μηδένος, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι το νούμερο ένα. Τώρα, όσον αφορά τη λίγο πιο δομημένη απάντηση, ανέφερα ότι πάμε κάποιες φορές με λίγο aggressiveness παραπάνω. Κάνουμε, για να αποτύχουμε, εκεί θέλω να έχουμε aggressiveness, έχω το θράσος να αποτύχω, αλλά παίρνουμε και το χρόνο μας να κάνουμε το self-reflection εκεί πέρα για να πάρουμε το μάθημα από την αποτυχία. Το χειρότερο λάθος είναι αυτό από το οποίο δεν μαθαίνουμε. Έχουμε πει και αλλού, που σημαίνει ότι κάνουμε κάτι, βλέπουμε τι δεν έχουμε. Ας μην γελιόμαστε, θέλω να πω εδώ πέρα. Ξέρουμε όλοι όταν κάτι δεν έχει πάει καλά. Ξέρουμε όλοι όταν έχουμε αποτύχει κάπου, είτε λιγότερο είτε περισσότερο. Γι' αυτό όμως ζητάμε και το feedback από συναδέλφους και τα λοιπά. Αλλά έχουμε και την προσωπική στιγμή με τον εαυτό μας. Ξέρεις τι, πώς πήγα σήμερα στην παρουσίαση, τα παιδιά πέρασα το μήνυμα που ήθελα να περάσω? Α, ρε εσύ, ξέχασα αυτό. Να το γράψουμε. Πάμε λίγο κατευθείαν στις σημειώσεις για την επόμενη παρουσίαση να το βάλουμε. Δηλαδή, act, react. Κάνω, βελτιώνω, ξανακάνω. Η αποτυχία είναι εκεί μόνο αν μπορούμε και βοηθάει μόνο αν μπορούμε να βγάλουμε τα πράγματα τα οποία πρέπει να βελτιώνουμε από αυτή. Αυτός ο οποίος στραβοπατάει στα ίδια λάθη σημαίνει ότι δεν μαθαίνει, σημαίνει ότι δεν τον ενδιαφέρει να μάθει και δεν σκέφτεται να μάθει. Ό,τι δεν εξελίσσεται, το σύμπαν το καταστρέφει.
Και να σημειώσω αυτό πριν δώσω σε λίγα δευτερόλεπτα το λόγο στο Βαγγέλη που θέλει να ρωτήσει κάτι. Εγώ προσωπικά όταν δείχνω τις βαθμολογίες και τα λοιπά, κόβονται πολλοί φοιτητές. Εντάξει, ένα 50%. Δεν έρχονται όμως, ελάχιστοι έρχονται να μάθουν το λόγο. Τι κάνα λάθος. Μπορεί βέβαια να το ξέρουν κάποιοι, αλλά οι περισσότεροι που δεν έχουν λύσει την άσκηση, δεν έρχονται να δουν τη λύση που την έχω στο γραφείο μου ή δηλημένη. Και όποιο έρχεται, του λέω αυτή είναι η λύση. Και αν πέσει παρόμοιο στο εξετάσει τη Σεπτεμβρίου θέμα, ξέρει να το λύσει και το περνάει. Αλλά είναι ελάχιστοι φοιτητές που έρχονται στους καθηγητές να ρωτήσουν πού είναι το λάθος μου, για να δω τη λύση της άσκηση, να δω τι είχα σκεφτεί, πώς είναι η λύση. Οπότε αυτό και συμβουλή για φοιτητές, να προσπαθείτε να πηγαίνετε στους καθηγητές σας, να ρωτάτε ποια είναι η σωστή λύση, ποιο είναι το λάθος μου για να βελτιωθείτε. Και ας δώσω το λόγο στο Βαγγέλη. Βαγγέλη, σήκω στο χέρι, ας ακούσουμε τι θες να. Γεια σας και από μένα. Εγώ θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις, δύο μεγάλες ερωτήσεις βασικά. Η μία είναι, η πρώτη είναι η διαδικασία που πέρασες μέχρι και την πρώτη μέρα στη δουλειά, δηλαδή πώς έψαξες, τι έκανες, τι πέρασες για να φτάσεις την πρώτη μέρα της δουλειάς, δηλαδή τι ερωτήσεις σου κάνανε, όλη τη διαδικασία τέλος πάντων. Και η δεύτερη ερώτηση είναι, περιέγραψε μας μία μέρα στη δουλειά, δηλαδή από την αρχή στο τέλος. Τι κάνεις, τι. Ναι. Με σύντομα, έτσι. Με όσο πιο σύντομα γίνεται. Ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Βαγγέλη. Πάρα πολύ καλές και οι δύο ερωτήσεις. Νούμερο ένα, τα βήματα. Θα έλεγα ότι τα βήματα για να φτάσω την πρώτη μου δουλειά. Θα έλεγε κάποιος ότι ήμουν τυχερός. Εγώ δεν θα το έλεγα, γιατί η τύχη πάει με αυτούς που δουλεύουν. Τι θέλω να πω με αυτό. Θα το πω ότι ήμουν τυχερός, βρήκα δουλειά από πριν τελειώσω ακόμα τη σχολή. Γιατί όμως, πάντα έχεις το βιογραφικό σου έτοιμο, το έχεις όσο πιο πρόσφατο μπορείς να το έχεις. Και 2010... Τέσσερα, νομίζω, γίνεται το πρώτο meetup, Java meetup στη Θεσσαλονίκη, από τον Πάτροκλο τον Παπαπέτρου, ίσως πολλοί να το γνωρίζετε. Ήταν το πρώτο meetup Θεσσαλονίκη. Σάββατο, φεύγω από Κοζάνη να πάω Θεσσαλονίκη στο meetup εκείνο. Πρώτο meetup, γνωριζόμαστε, όλοι εισαγωγή ο καθένας στον εαυτό του, και το λέω ότι κάνω την εισαγωγή και λέω και ψάχνω και μία πρακτική για το καλοκαίρι. Σε μία εβδομάδα είχαμε κάνει επαφή με τον μάνατζερ που αργότερα είχα στον πρώτο μου εργοδότη στο LinkedIn. Με προσέγγισε, μου λέει, θέλουμε κάποιον για το project που τρέχουμε τώρα πολύ άμεσα. Ενδιαφέρεσαι? Φυσικά και ενδιαφέρομαι. Τα βήματα λοιπόν ήταν, είσαι active στα communities, στα software communities, είσαι open στο να σου έρθουν ευκαιρίες, τις συζητάς, πουλάς τον εαυτό σου. Προφανώς τότε δεν γινόταν. Τώρα θα άλλαζα κάτι, αλλά αυτό είναι το στερνή μου γνώση να είχα πρώτα. Αλλά ήμουν εκεί, εμφανίστηκα, μιλήσαμε, είπα στη συνέντευξη τα πράγματα και τα projects τα οποία είχα δουλέψει, το τι με ενδιέφερε και ξεκίνησα. Απάντησα την πρώτη ερώτηση. Ναι, πάρα πολύ καλά, ευχαριστώ. Ωραία, πάμε στη δεύτερη τώρα. Κάθε μέρα στη δουλειά. Μπορώ να πω ότι στην αρχή ήταν δύσκολο, γιατί φεύγεις από το κομμάτι του κάθομαι μπροστά στην οθόνη και γράφω κώδικα κάθε μέρα και πας στο κομμάτι της γεμάτης ατζέντας, κάθε μέρα meetings, είσαι σε λίγο πιο μεγάλα τραπέζια, μιλάς για roadmaps, μιλάς για συμπεριφορές, μιλάς για άτομα, μιλάς για το ποιους πρέπει να προσλάβουμε, πώς πρέπει να προσλάβουμε, αν πρέπει να διώξουμε κάποιον, υπάρχουν και αυτά. Συνεπώς, ξεκινάω τη μέρα λίγο πιο νωρίς από τα meeting που έχουμε τα καθημερινά, τα status meetings με τις ομάδες. Ξεκινάω. 7 το πρωί σηκώνομαι. Ακούω παρόμοια βίντεο με αυτά που ακούσαμε στην εισαγωγή για motivation, ακόμη και όταν είμαι στις μέρες που δεν αισθάνομαι τόσο motivated. 8 η ώρα έχω ξεκινήσει, έχω φάει πρωινό, ξεκινάω, δουλεύω. Ένα γεμάτο 2 ώρες με δικά μου tasks. Αυτό μπορεί να είναι για recruitment νέων μηχανικών στην τράπεζα, για κάποιο event που θέλω να κάνω στην τράπεζα κτλ. Μετά, 10 η ώρα ξεκινάνε τα meetings, τα status meetings της ομάδας κτλ. Ή των ομάδων. Αργότερα μπορεί να έχουμε κάποια άλλα meetings, είτε με την ομάδα, είτε με managers κτλ. Για
άλλα status updates, δηλαδή το μεγαλύτερο κομμάτι της ημέρας έχει meetings. Είτε για να κοιτάμε λίγο πιο μπροστά, τι skills έχουμε στην ομάδα, πρέπει να προσθέσουμε κάποιον μηχανικό, να πάμε κάποιον κάπου αλλού, πώς τα πάνε τα παιδιά, έχουν ό,τι χρειάζονται. Είμαι δηλαδή εκεί για να λαμβάνω κλήσεις όταν δεν πάει κάτι καλά και να δω πώς μπορώ να βοηθήσω ώστε να φτιάξουμε κάποιο πρόβλημα, κάποιο dependency με άλλη ομάδα κτλ. Απαντήθηκε αυτή η ερώτηση. Σε αρκετά μεγάλο βαθμό, θα έλεγα. Ας ακούσουμε τον Βασίλη και αν έχεις και άλλη απορία μετά την ξαναθέτεις. Βασίλη, ο λόγος σε σένα. Καλησπέρα και από μένα. Ελπίζω να ακούγουμε γιατί είμαι έξω αυτή τη στιγμή. Ωραία. Καταρχήν, ευχαριστούμε τον κύριο Δασιγέννη που έστειλε και σε εμάς την πρόσκληση στους μηχανολόγους, παρόλο που συνάδελφος ήταν από το άλλο τμήμα. Πολύ ωραία η παρουσίαση, πραγματικά τη χάρηκα. Απλά διαβάζοντας φυσικά και το αφισάκι που είχατε φτιάξει, λίγο χάθηκα. Και τι εννοώ. Αρχικά δεν κατάλαβα αν ο Θοδωρής, και θα ήθελα να το απαντήσει αυτό, πόσο εργάστηκε στην Ελλάδα εν τέλει και πόσο αυτά που μας ανέφερε, ίσως το βλέπω και λίγο επιθετικά, όπως είπε και ο Θοδωρής, μπορούν να εφαρμοστούν εδώ πέρα. Αυτή είναι η βασική μου ερώτηση προς το παρόν και μετά έπρεπε άλλες μία-δύο. Τέλεια, τέλεια. Υπήρχε λόγος που ήθελα κυρίως να πιάσουμε το motivational κομμάτι στην αρχή και να αφήσουμε αυτό το κομμάτι Ελλάδα εξωτερικό για το Q&A. Γιατί πίστευα και ήλπιζα σε αυτό το λίγο πιο διαδραστικό. Εργάστηκα 2 χρόνια σε 2 πολυεθνικές στην Ελλάδα. Από όταν ήμουν φοιτητής, πέρασα και ένα διάστημα χωρίς δουλειά και το να ψάχνεις δουλειά. 2 πολυεθνικές στην Ελλάδα. Ξέρω και μπορώ να καταλάβω γιατί πράγμα μιλάμε. Το είδα ότι προσωπικά ένιωσα ότι οι κόποι μου δεν εκτιμόντουσαν όπως εγώ θα πίστευα ότι θα μπορούσαν να εκτιμηθούν ή τουλάχιστον ότι, ξέρεις τι, με αυτή την προσπάθεια που κάνω θα πάρει χ χρόνια. Μήπως να δεις στο εξωτερικό αν υπάρχει μία πιθανότητα να πάρει τελικά χ δεύτερα για να πάρεις κάτι καλύτερο από την καριέρα. Οπότε ναι, δούλεψα 2 χρόνια. Ειδικά στην πρώτη μου δουλειά υπήρχαν περίοδοι όταν έπρεπε να κάνουμε delivery στον πελάτη που ακόμη το θυμάμαι ότι μπορεί να υπήρχαν εβδομάδες, Δευτέρα με Κυριακή, με 14 ώρα. Και ναι, έχω κάποια εμπειρία μπορώ να πω στην Ελλάδα. Η οποία ουσιαστικά με όθησε κιόλας για να δω κάτι στο εξωτερικό. Αν με ρωτήσεις τώρα αν το ξανά έκανα αυτό, να ξανάρθω εδώ ή οπουδήποτε αλλού μόνο με ένα βιογραφικό χωρίς να ξέρω τίποτα από τη χώρα, δεν είμαι τόσο σίγουρος αν θα απαντούσα πάλι ναι. Γιατί αλλάζεις κιόλας προφανώς και βλέπεις και άλλα πράγματα. Η αυτοβελτίωση όμως πρέπει να είναι αυτοσκοπός του καθενός. Το δεύτερο κομμάτι ξαναπες μου λίγο. Βασίλης, αρχικά. Παρ' όλα αυτά με κάλυψες, δεν ήθελα κάτι άλλο. Και από εκεί πέρα, ίσως θες να μας πεις πώς έκανες το βήμα και βρήκες δουλειά στο εξωτερικό. Πολύ καλά. Απλά και να σου αναφέρω και όλα συνδεικτικά. Εγώ ήμουν ένα άτομο που ήμουν 2 χρόνια στο τμήμα. Έχει τύχει να σε δω κιόλας στο τμήμα πληροφορικής. Έκανα αργότερα 10%. Και βρέθηκα στους μηχανολόγους μηχανικούς έχοντας κάποιες συνδυαστικές, αν θες, γνώσεις και τις οποίες έχω εργαστεί και εγώ κατά διαστήματα. Αλλά αυτό που αντιλαμβάνομαι, ειδικά στην Ελλάδα, πόσο μάλλον άμα υπερπροσπαθείς αν θες αργότερα, πέρα από τη δουλειά σου, πέρα από την εργασία σου, ότι αυτό που θα γίνει είναι επί της ουσίας θα υπάρξει εντός εισαγωγικών και εκτός εκμετάλλευση. Οπότε, άμα σε δουν ίσα-ίσα ότι ασχολείσαι κιόλας, φαντάζομαι, ίσως στην Ολλανδία να μην γίνεται εκεί που είσαι πλέον, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Αλλά εδώ πέρα, άπαξ και δείξεις ότι μπορείς να κάνεις κάτι, θα σου πούνε, πάρ' το, ασχολήσου 1 ώρα παραπάνω, 2 ώρες παραπάνω, δεν θα το πληρωθείς απαραίτητα. Ξέρεις, υπάρχουν και άλλοι 50. Και ναι, όντως είναι κάτι, μπορεί να είναι ακόμη και κάτι εξειδικευμένο αυτό που κάνεις. Αλλά εν τέλει, θα εκπαιδεύσουμε έναν σε 1, 2, 6 μήνες, θα μας βγάλει τη δουλειά. Υπάρχει και πλήθος, ειδικά τώρα που άνοιξε και αγορά, ειδικά και για τους μηχανολόγους πλέον, επί της ουσίας θα ανοίξει. Οπότε το κάνει λίγο ακόμα πιο ζώρικο. Και δεν το συζητώ καν για ιδιωτικό δημόσιο τομέα, προφανώς αναφέρομαι στο ιδιωτικό τομέα. Ναι. Όχι, είναι πολύ, πολύ καλό το point αυτό. Πώς το έκανα εγώ? Καταρχήν, ας αρχίσω με ένα disclaimer. Όσο πιο πολύ λείπεις από Ελλάδα, έχω καταλάβει ότι τόσο πιο πολύ την αγαπάς. Οπότε τη χώρα μας, να συνεχίσω ή να αρχίσω και
να λέω ότι πρέπει να την αγαπάμε. Παρά τα αυτά, υπάρχουν δυστυχώς κάποια πράγματα, είτε στο σύστημα, είτε εδώ, είτε εκεί, που δεν μας δίνουν ως μηχανικούς είτε τη δυνατότητα για εξέλιξη που θέλουμε, είτε το framework ολόκληρο για να μας εξελίξει λίγο σαν άτομα. Αυτό είναι, δηλαδή, το do it yourself είναι πολύ αυτοαναζήτηση, να το πω έτσι. Και εγώ ζορίστηκα πάρα πολύ. Πώς το έκανα? Όταν λοιπόν δούλευα ήδη 2 χρόνια στην Ελλάδα και είχα πάρει την απόφαση ότι ξέρεις τι, θα φύγω. Μπήκα Stack Overflow και ξεκίνησα, έβλεπα δουλειές. Κάθε μέρα, κάθε μέρα. Και ο στόχος μου ήταν προφανώς ότι, ξέρεις τι, πρέπει να είμαστε και λίγο, να έχουμε το λεγόμενο self-awareness. Δεν γίνεται με 2 χρόνια να πάω σε χώρα στην οποία όχι δεν μιλάω τη γλώσσα. Καλά-καλά αγγλικά δεν μιλάς όταν πας σε μια ξένη χώρα. Έτσι δεν είναι. Μαθαίνεις την πορεία. Συνεπώς, ο στόχος μου ήταν Stack Overflow κάθε μέρα. Όποια δουλειά κάτσει πρώτη, θα πάω. Θα πάω για την εμπειρία, θα πάω για να μάθω, θα πάω για να δω πώς είναι. Γιατί δεν θέλω, όπως ξεκινήσαμε να λέμε σήμερα, το απόγευμα, δεν θέλω 10 χρόνια μετά να πω, ξέρεις τι ρε Σιτεώ, 10 χρόνια πριν τι θα γινόταν αν είχες κάνει αυτό. Τώρα το έκανα, ξέρω πώς είναι και μου δίνει αυτό όλο το framework, το Ελλάδα-Ολλανδία, σε αυτές τις 2 χώρες έχω ζήσει, μου δίνει μια καλύτερη σύγκριση όσο κερδίζω εμπειρία στο να ξέρω κιόλας τι θέλω εγώ μετά από μένα και το τι μπορώ να κάνω. Μπορεί η Ελλάδα π.χ. να με φιλοξενήσει αργότερα. Μπορεί η Ολλανδία να με φιλοξενεί για πάντα. Δεν το ξέρεις ακόμα. Κάνε αυτά που είναι να κάνεις. Και ξέρω, θα ακουστεί λίγο πεζό να το πω έτσι. Μη σε ενδιαφέρει το framework, η γυάλα στην οποία είσαι. Εσύ κάνε αυτό που πρέπει να κάνεις. Κάνε τα βήματα που είπαμε. Κάνε marketing τον εαυτό σου. Προσπάθησε να κάνεις expand το network σου. Και να σου το πω και λίγο καλύτερα, Βασίλη, ειδικά με το δικό σου skill set, πιστεύω έχεις ήδη ένα πολύ δυνατό χαρτί. Έχεις τις βάσεις μηχανικού υπολογιστών και όπως γνωρίζεις καλύτερα από μένα, ο μηχανολόγος παράλληλα είναι ικανός να κάνει ένα πολύ μεγαλύτερο φάσμα εργασιών πάνω σε μηχανική, θέλει σε σχεδιαστική, στα πάντα θα έλεγα. Έχουμε δει μηχανολόγους να κάνουν απίστευτες startup και ακόμα κάνουν. Εγώ δηλαδή θα εστίαζα περισσότερο στην παρούσα χρονική στιγμή στο ατού που έχεις, που είναι 2 background, με focus στο μηχανολογικό, που είναι ακόμη πιο σημαντικό, γιατί είναι πιο γενικό. Είναι η λεγόμενη καριέρα σε τι που λέμε. Έχεις το τι που είναι, γνωρίζεις κάτι σε βάθος, έχεις το μηχανολογικό και έχεις και κάτι τον οριζόντιο άξονα μετά που είναι γενικές, λίγο πιο γενικές γνώσεις, οι οποίες πρέπει να έχεις τη σήμερα ημέρα. Κάλυψα. Στο chat έχει έρθει ένα ερώτημα και μετά θα δώσω το λόγο στο αυτό που έχει σηκώσει το χέρι. Το ερώτημα είναι από τον Δημήτρη, ότι στη σχολή, εννοεί το τμήμα των ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών, μαθαίνουμε διαφορετικά πεδία μέσω των μαθημάτων. Να πω για παράδειγμα τηλεπικοινωνίες, ασφάλεια, λειτουργικά συστήματα, προγραμματισμό κτλ. Που όμως μπορεί να μας αρέσουν πολλά αντικείμενα. Πώς θα καταλάβουμε με ποιο τομέα αξίζει να ασχοληθούμε τελικά στην καριέρα μας από όλα τα αντικείμενα που είναι ενδιαφέροντα, και να εξειδικευτούμε σε αυτό ή καλύτερα να προσπαθήσουμε να τα ξέρουμε λίγο απ' όλα και όπως αναφέρει συγκεκριμένα να γίνω jack of all trades. Είναι αυτή η έκφραση που λέμε τα ξέρω λίγο απ' όλα, ίσως όχι όμως τέλεια ένα αντικείμενο. Αυτή είναι μια ερώτηση από τον Δημήτρη που μου είχε έρθει με chat. Δημήτρη, η βιομηχανία σήμερα ζητάει τους λεγόμενους T-shaped engineers, όπως είπα. Είναι η καριέρα σε T. Ράμα τάφ δηλαδή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ως μηχανική, όπως είπα, πρέπει να έχουμε τον οριζόντιο άξονα, που σημαίνει ότι πρέπει εγώ σαν μηχανικός να γνωρίζω βάσεις δεδομένων, δίκτυα, τηλεπικοινωνίες, προγραμματισμό και ούτω καθεξής, σε λίγο πιο γενικό επίπεδο. Όμως, θα πρέπει να έχω και τον κάθετο άξονα για να ολοκληρώσω το TAF μου, που σημαίνει ότι θα πρέπει να γνωρίζω κάτι σε πολύ βάθος.
πρέπει να είμαι ειδικό στην Java, για παράδειγμα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τώρα στη βιομηχανία, και έτσι κάνουμε εκπαίδευση και τα παιδιά, τους μηχανικούς στην τράπεζα, τους λέμε, ωραία, γνωρίζεις Java, πάρα τα αυτά, πηγαίνουμε σε αυτόνομες ομάδες, βήμα-βήμα, που σημαίνει ότι δεν μπορούμε με το που βγάλαμε κάτι στο production να ζητάμε από τους μηχανικούς του production να το δουν για σφάλματα. Πρέπει να μπορούμε να κάνουμε και testing δηλαδή. Άρα, υπάρχει ζήτηση για jack of all trades, όπως είπες. Και να το πω και λίγο καλύτερα. Εγώ προτιμώ προσωπικά να ξέρω πολλά πράγματα παρά να είμαι ειδικό σε ένα. Ναι, ξεκίνησα με Java, μπορώ να μιλάω με τους προγραμματιστές και το βλέπεις ότι επειδή ακριβώς γνωρίζω κιόλας το craft, μπορούμε να μιλάμε, να συζητάμε, μπορώ να καταλάβω όταν μου λένε, γιατί υπάρχουν πολλοί scrum masters που δεν είναι με technical background. Μπορώ να καταλάβω όταν μου λένε, Θεό, θέλει παραπάνω χρόνο αυτό, εσύ, να πάρουμε λίγο παραπάνω μέρες. Ξέρω, θα φωνάξουν οι managers, αλλά ναι, το καταλαβαίνεις. Άρα, βάση γερή, αλλά πολλά ταυτόχρονα να γνωρίζουμε. Ωραία. Και ο Δημήτρης έχει σηκώσει το χέρι του. Δημήτρη, ο λόγος εσένα. Ναι, γεια σας και από μένα. Καταρχάς, πάρα πολύ ωραία παρουσίαση. Για μένα ήταν ακριβώς ό,τι χρειαζόμουν για τη σχολή και τέτοια, γιατί ήμουν σε μια περίεργη φάση. Απλά θέλω να ρωτήσω, όσον αφορά με το να είμαστε παραγωγικοί, διότι τον τελευταίο καιρό ακούω και εγώ πολλά podcast και βλέπω αρκετά βιντεάκια, που αρκετοί λένε αυτό, το να είσαι παραγωγικός και το ότι να βάζεις τον εαυτό σου σε κάποιες διαδικασίες ώστε να κάνεις όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα γίνεται. Το ερώτημα το δικό μου είναι το εξής, ότι αν μέσα από το productivity μπορούμε να έχουμε και κάποια ποιότητα, γιατί άμα συνεχώς φτιάχνουμε πράγματα ή πάμε να κάνουμε πολλά ταυτόχρονα ή σε ένα μικρό χρονικό διάστημα, το αν μπορούμε να δώσουμε τη δέουσα προσοχή στο καθένα. Και αν δηλαδή πιο πολύ εγώ είμαι ανάμεσα, σκέφτομαι συνεχώς αυτό, η ποιότητα εναντίον της ποσότητας, και ότι κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να δίνουμε λίγο παραπάνω βάρος στην ποσότητα, διότι θα αξίζει νομίζω κάτι περισσότερο. Αυτό δηλαδή που είπαμε πριν, ότι το ένα γραμμάριο πράξης είναι μεγαλύτερο από το ένα κιλό θεωρίας. Και εντάξει, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς ερώτηση, περισσότερο προβληματισμός είναι με τον ίδιο μου τον εαυτό, έτσι όπως το σκέφτομαι. Αν είναι φυσική εξέλιξη το να είμαστε παραγωγικοί ή απλά η ίδια η κοινωνία και ο σύγχρονος κόσμος μας αναγκάζει στο να είμαστε παραγωγικοί. Και αν αυτό ουσιαστικά έχει, δεν ξέρω, και κάποιες προεκτάσεις στο δικό μας mindset. Αν συνηθίσουμε να γίνουμε παραγωγικοί, θα ξεχάσουμε το τι σημαίνει ποιότητα. Δηλαδή, σκέφτομαι αυτό, στον καλλιτεχνικό ας πούμε, κόσμο, μια πολύ καλή ταινία είναι μακράν, έχει άλλα, ξέρω εγώ, σπενά, άλλα πράγματα από μια, ξέρω εγώ, σειρά παραγωγής. Από τα ρούχα, δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να συνδεθεί καθόλου με τη δικιά μας έτσι δουλειά. Μα το να είσαι παραγωγικός δεν σημαίνει ότι είσαι και ποιοτικός. Απλά σκέφτομαι το ότι άμα θες να κάνεις πολλά πράγματα σε ένα χρονικό διάστημα και αυτά τα πράγματα θέλουν, έχεις εσύ μια αλφα ποσότητα ενέργειας, ας το πούμε, δεν μπορείς να δίνεις μια μηχανή Carnot να δίνεις συνεχώς 100% ενέργειας στο κάθε task που έχεις να κάνεις, και νομίζω ότι για να επιβιώσεις κάτι θα κόψεις από εδώ, κάτι θα κόψεις από εκεί, και ουσιαστικά ναι μεν θα βγαίνει ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά μήπως το ότι θα αποφασίζαμε να κρατήσουμε ένα καρπούζι στη μία μας χάλη και ένα στο άλλο να Ωραία. Μας βοηθήσει. Τέλεια. Πάμε λίγο πάλι πίσω στην προηγούμενη ερώτηση και θα τη συνδέσουμε και τις δύο μαζί. Γράφοντας το βιβλίο, δεν μπορούσα να γράψω βιβλίο αν δεν ήξερα κάτι συγκεκριμένο για το πρωτόκολλο TLS, για παράδειγμα. Που σημαίνει, παρόλο που είμαι προγραμματιστής, δεν θα έπρεπε να ξέρω και λίγο αποδείκτια πώς γίνεται το πρωτόκολλο TLS και κυρίως ποια είναι τα ωφέλη του TLS 1,3. Άρα, ποιότητα, βίες, ποσότητα και κοινωνία, εξέλιξη και τα λοιπά, ή ένα καρπούζι σε μία μασχάλη, αυτό είναι up to you, ξαναλέω. Δηλαδή, ναι μεν θα κάνουμε τη λεγόμενη καριέρα σε τι, σε tough, να το πούμε λίγο καλύτερα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ό,τι έρχεται, όπως είπαμε, θα το κάνουμε, πάμε τώρα, να μάθουμε. Ένα πράγμα τη φορά. Μπορεί να λέω πολλά ταυτόχρονα,
αλλά με υπομονή θα γίνουν όλα. Η εξέλιξη πρέπει να υπάρχει, αλλά δεν μπορούμε να πάρουμε, δεν μπορώ να πάρω τώρα. Παλιά το έκανα. Θα έπιανα JavaScript, Java, το ένα, το άλλο, όλα μαζί. Μεγαλώνεις, αλλά πιο αργά στον καθένα. Τώρα μπορεί να λέω, μετά από 3 μήνες θα κάνω αυτό, αλλά γι' αυτό το 9 μήνο κάνω μόνο βιβλίο, δεν κάνω τίποτα άλλο. Βιβλίο μετά τη δουλειά. Τους επόμενους 3 μήνες, αν τελειώσω αυτό το μικρό projectάκι, μπορεί να κάνω Instagram, μπορεί να κάνω μόνο Ολλανδικά, να το πάμε λίγο παραπάνω. Άρα, για να επιστρέψουμε και λίγο στην προηγούμενη, πώς να βρεις αυτό που σου αρέσει μέσω από μικρά-μικρά προτζεκτάκια, τα οποία σε ενδιαφέρουν προφανώς, κάπου θα το βρεις, δεν γίνεται. Δεν είναι εύκολο, άμα όμως θέλεις να το βρεις με την προσπάθεια, με την αποτυχία, με τα μαθήματα που θα πάρεις, θα το βρεις. Και ένα καρπούζι σε μία μασχάλη, ναι, σημαίνει ένα πράγμα τη φορά, πολλά όμως μακροπρόθεσμα. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις και δουλειά, και startup, και βιβλίο, και ομιλίες. Μπορείς, προφανώς πρέπει να κόψεις από αλλού για να είσαι σε όλα αυτά ωραίος, αλλά είναι και όλα τι σου αρέσει και τι θέλεις να κάνεις. Αν εγώ ξέρω ότι αυτά δεν θα μου αρέσουν σήμερα, αλλά κοιτάω το τέλος ξέρεις τι, με βλέπω ρε φίλε έτσι, με βλέπω να είμαι πιο καλός ομιλητής. Δεν σημαίνει ότι μετά τη δουλειά μου, 9-10 ώρες δουλειά, πρέπει να βρω motivation και να κάνω την ομιλία. Σημαίνει αυτό. Μπορεί να μην μ' αρέσει, αλλά ο στόχος είναι να γίνω τέλειος ομιλητής. Θα κάνω και θα ξαναμπω. Το συνεχές challenge του εαυτού σου είναι αυτό που θα βοηθήσει στο να βρεις τι πραγματικά πρέπει να ασχοληθείς περαιτέρω. Απάντησα. Ναι, μια χαρά. Απλά θέλω να κάνω και μία τώρα, δεν ξέρω αν μπορώ να κάνω μία δεύτερη ερώτηση. Α, ναι, ναι, γιατί ασφαλώς. Αυτό. Και το δεύτερο ερώτημα που έτσι σκέφτομαι, που το έχω σκεφτεί και εμφανίστηκε και τώρα, είναι το ότι αν χρειάζεται, είναι απαραίτητο να είμαστε παραγωγικοί για να επιβιώσουμε, ξέρω εγώ, στο σύγχρονο κόσμο, ή όπως είπατε, διότι αυτό που είπατε στην αρχή, ότι ό,τι δεν εξελίσσεται, το σύμπαν το κατάσταση, δηλαδή από τη στιγμή που ο κόσμος με θέλει παραγωγικό. Και εγώ για το χύψη λόγο δεν μπορώ να είμαι, να ανταποκριθώ σε αυτές τις απαιτήσεις. Θα με πετάξει έξω το σύστημα ή, ξέρω εγώ, απλά πώς είναι, θα χαμηλώσω κατηγορία, θα παίξω στην πρώτη εθνική, θα παίξω δεύτερη τρίτη. Αυτό. Πιστεύω παίζεις και λίγο football manager, Δημήτρη. Αν όχι, κάποιοι άλλοι σίγουρα θα παίζουν. Εγώ τουλάχιστον τώρα το ξεκίνησα λίγο πάλι, για, έτσι λίγο για να ξεχνιέμαι μια στο τόσο. Ναι, πολύ καλή ερώτηση και θα απαντήσω με παράδειγμα της δουλειάς, που σημαίνει κάθε χρόνο όταν είναι να αποφασίσουμε τι αύξηση θα πάρει ο καθένας, προφανώς σας κραμάστερ είμαι εκεί πέρα για να έχω το τελευταίο λόγο για το θα πάρει κάποιος προαγωγή, δεν θα πάρει. Έχουμε λοιπόν το λεγόμενο πινακάκι που έχει 9 κουτάκια, η λεγόμενη τρίλιζα που ξέρουμε, αλλά όχι σαν τρίλιζα. Εκεί βαθμολογούμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Είναι μια πολύ κοινή τεχνική HR, στην οποία προφανώς όλοι δεν γίνεται να είναι high performance. Υπάρχουν στο 9 οι top talents. Υπάρχουν και κάποιοι που είναι απλά στο 5 και λέγονται οι λεγόμενοι solid contributors. Δηλαδή, προφανώς, δεν θα σε κυνηγήσω, όπως έχω πει, αν έρθεις να κάνεις το 9 με 5 και το βλέπω, ότι ξέρεις τι, εγώ έτσι είμαι χαρούμενος, ευτυχία ίσον επιτυχία, όπως είπαμε, έρχομαι να κάνω αυτό και τελειώνω. Δεν θα το καταλογίσω, γιατί προφανώς μπορεί και εγώ αργότερα στο μέλλον να αλλάξω, να γυρίσω σε αυτό το στυλ. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο τάδε, ότι εσύ, ότι εγώ θα πάρω την ίδια αύξηση, την ίδια προαγωγή με κάποιον ο οποίος κάνει παραπάνω δουλειά, έτσι δεν είναι. Αμείβεσαι σε έναν λίγο πιο ιδεατό κόσμο για αυτό που κάνεις. Άρα αυτός που κάνει λίγο παραπάνω θα αμειφθεί και λίγο παραπάνω σε έναν πιο ιδεατό κόσμο, ξαναλέω, σε έναν ιδανικό κόσμο, να το πω καλύτερα. Άρα ναι, δεν υπάρχει θέμα να είσαι
απλά ο solid contributor, ο οποίος ξέρω ότι δεν θα σκεφτεί λίγο παραπάνω να βελτιώσει ακόμα κάτι άλλο. Θα έρθει, θα του δώσω κάτι, θα θέλει να του δώσω κάτι και όταν είναι να κάνει π.χ. για απόφαση, δεν θα πάρει μόνος του. Θα με πάρει τηλέφωνο εμένα να μου πει έχω αυτό το πρόβλημα, τι να κάνω, μπορείς να βοηθήσεις. Δεν το καταλογίζω, γι' αυτό είναι κιόλας άλλοι άνθρωποι εκεί για να παίρνουν τις αποφάσεις. Άρα δεν υπάρχει θέμα, it's up to you. Η ευτυχία έχει να κάνει με σένα. Η δικιά σου ευτυχία έχει να κάνει με το τι θέλεις εσύ, τι κάνει εσένα ευτυχισμένο. Έτσι θα είσαι και επιτυχημένος για εσένα. Ο Παναγιώτης θέλει να ρωτήσει κάτι. Παναγιώτη, μπορείς να κάνεις unmute και να ρωτήσεις. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Θοδωρή. Είμαστε και παλιοί συνάδελφοι, για την ακρίβεια δεν ξέρω αν με θυμάσαι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτή τη στιγμή. Πολύ ωραία η παρουσίαση. Απλά θέλω να απαντήσω, να προσθέσω βασικά κάτι σε αυτό που λέει και ο Δημήτρης, διότι και εγώ ουσιαστικά έχω αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο εδώ και 2 χρόνια. Εργάζομαι 1,5 χρόνο αυτή τη στιγμή. Είμαι επιστημονικός ερευνητής στο ΕΚΕΤΑ στη Θεσσαλονίκη. Και έχω να σου πω κάτι, Δημήτρη, σε αυτό μόνο και μόνο επειδή αναγνωρίζω την ανησυχία σου, τη θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Να σου πω ότι μην ξεχνάς ότι η ζωή δεν είναι γραμμένη από κάποιον. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες, υπάρχουν κάποιες οδηγίες, κάποια στάνταρ. Π.χ. μπορείς να πας στη σχολή, να βγάλεις ένα πανεπιστήμιο, να πάρεις κάποιες γνώσεις, να εργαστείς. Μπορείς να πας κατευθείαν σε πρακτικές γνώσεις που δεν χρειάζονται κάποιο background επιστημονικό ή οτιδήποτε. Μπορείς να γράψεις εσύ ο ίδιος τη δικιά σου τη ζωή. Σκέψου πόσα επαγγέλματα υπάρχουν τώρα που παλιά δεν υπήρχαν και πόσοι άνθρωποι τα δημιουργήσανε και στην αρχή τους βγάλαν τρελούς. Μην σκέφτεσαι ποτέ ότι η ζωή είναι γραμμένη. Εσύ μπορείς να γράψεις τη δικιά σου ζωή. Σου δίνεται αυτή η επιλογή. Έχεις αυτό το δικαίωμα και την ελευθερία. Ένα αυτό και ένα δεύτερο που από την προηγούμενη ερώτηση που έκανες είναι ότι σχετικά με το άμα θα σε πετάξει το σύστημα. Όχι, ακύρωσε, συγγνώμη, αυτό που είπες τώρα. Σχετικά με το ποιότητα και ποσότητα, τη διαφορά μεταξύ αυτών. Και θα απαντήσω σε κάτι που είπε ο ίδιος ο Θοδωρής στην παρουσίασή του. Μην ξεχνάτε την τριπλέτα. Money, knowledge, time. Ανάλογα με το τι θες να επενδύσεις, πού θες να επενδύσεις, έχει κάποια drawbacks, έχει κάποια positives η όλη διαδικασία και πρέπει να μάθεις να καταλαβαίνεις τι έχει αξία για σένα μακροπρόθεσμα και τι βραχυπρόθεσμα. Λίγο πολύ θεωρητικό αυτό, απλά μου το έλεγα, θα έσκακα, με συγχωρείτε, και ένα τελευταίο. Δεν γνωρίζεις τη διαφορά μεταξύ ποιότητας και ποσότητας και ίσως και είναι πολύ φυσιολογικό, μικρός είσαι, αλλά σκέψου το εξής. Μπορείς πάντα να δοκιμάσεις. Να παλέψεις για την ποιότητα, να κάνεις ένα assessment, να παλέψεις για την ποσότητα, να κάνεις ένα assessment. Τι κέρδισες, self-reflection που έλεγε πριν και ο Θοδωρής. Τι κέρδισες, τι έχασες, τι είχε αξία για σένα. Επίσης, μην ξεχνάς καθόλου ότι έχεις μάθει και φάνηκε αυτό στον τρόπο που είπες, να εκτιμάς τον εαυτό σου μέσα από τους εργοδότες, τους καθηγητές κλπ. Ψάξε λίγο εσένα. Τι πραγματικά σου αρέσει. Για να βρεις, ας πούμε, και αυτό που θέλεις στη σχολή, στη ζωή, οτιδήποτε. Τι είναι αυτό που πραγματικά σου σε γεμίζει. Όχι τι προβάλλεις, όχι τι το ένα. Τι πραγματικά σε γεμίζει, μέσα σου δίνει χαρά. Πολύ σημαντικό. Γιατί, όπως είπε πάλι ο Θοδωρής, 1 κιλό θεωρίας δεν έχει καμία αξία μπροστά σε 1 γραμμάριο πράξης. Δοκίμασέ το, δες και μετά θα δεις ότι αυτή η ερώτηση θα σου λυθεί από μόνη της. Αυτά ήθελα. 1000 συγγνώμη για τον χρόνο. Όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Και... Τώρα θυμήθηκα ποιος είσαι, παλιός απόφυτος, και το contribution ολονών είναι σημαντικό, ιδιαίτερα για τους νέους ακόμα που δεν έχουν αποφοιτήσει, που έχουν αυτούς τους προβληματισμούς, που ακόμα δεν ξέρουν που θα βρεθούν. Θα ήθελα και εγώ να ρωτήσω τώρα κάτι επευκαιρίας από αυτά, το Θοδωρή, γιατί κάποια στιγμή δήλωσε παράδοση υπό κάθε συνθήκη, δηλαδή θέλουμε να παραδίδουμε. Βέβαια, εγώ θα το πω από το θέμα του quality assurance, ότι πολλές φορές παραδίδουν οι προγραμματιστές κομμάτια κώδικα που είναι γεμάτος από bugs, που δεν έχουν σκεφτεί ακραίες καταστάσεις, δεν έχουν βάλει τα if που λείπουν, τα corner cases. Οπότε λειτουργεί μεν, αλλά τη μια φορά που θα χρειαστεί να γίνει κάτι, θα πέσει το Math Pathfinder, θα δυσλειτουργήσει ο Math Pathfinder, θα ανατιναχτεί το διαστημικό όχημα που φεύγει. Άρα, μήπως όμως χρειάζεται τελικά και το quality ως ένα σημείο και τα λοιπά, δεν είναι δηλαδή μόνο παράδοση υπό κάθε συνθήκη. Ναι. Ένα μικρό σχόλιο στο προηγούμενο. Σας εικαιτεύω, δεν θέλω να κοιτάμε και να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με κανέναν άλλο. Καθένας ξεκινάει το 200 του από διαφορετικό βατήρα. Μπορεί να είναι από τα 70 άλλος, άλλος από τα 80, άλλος από τα 100. Και θα βρει διαφορετικά εμπόδια. Δεν θα είναι στην ίδια σειρά τα εμπόδια βαλμένα.
με το να συγκρίνεις τον εαυτό σου με άλλους, μόνο θα χάσεις. Συγκρίνουμε τον εαυτό μας με αυτό που ήμασταν χθες. Δεν θέλω να συγκρίνουμε με άλλους. Άλλος μπορεί να γεννήθηκε λίγο πιο καλά, μπορεί να έχει λίγο από πίσω πιο push. Άλλος μπορεί να κάνει μόνος του, να μην τον παίζουν πουθενά και μπορεί να κάνει μόνος του πολλά. Μπορεί να αργήσει, αλλά όταν ξεκινήσει, pause εδώ. Λοιπόν, τώρα, το quality assurance προφανώς και είναι σημαντικό. Όταν λέω delivery, δεν σημαίνει ότι πετάμε όλα τα άλλα, βάζουμε φωτιά στο κτίριο και φεύγουμε. Γι' αυτό έχουμε κιόλας τους software engineers. In test, που λέμε, έχουμε κατάλληλους εξειδικευμένους developers πάνω στο test, μέσα στην ομάδα τους έχουμε και πρέπει κάθε παραδοτέο προφανώς να περνάει όλες τις δικλείδες ασφαλείας. Αυτό το βλέπω κιόλας καθημερινά στην τράπεζα. Υπάρχουν πολλά πράγματα που θα μπορούσαν να πάνε πιο γρήγορα, όμως για τις δικλείδες ασφαλείας, για να είμαστε, κύριε Μινά, τα ξέρετε αυτά πολύ καλύτερα, για να είμαστε compliant με όλα τα measurements, με όλα τα measures και όλα τα συναφή, πρέπει προφανώς να έχουμε τα κατάλληλα security policies in place. Που σημαίνει, τεστάρουμε τον κώδικά μας πριν το παραδώσουμε, ζητάμε ένα peer review από τον συνάδελφό μας, το δίνουμε στον tester. Όταν υπάρχει tester, αν δεν υπάρχει, ζητάμε από κάποιον άλλο να το τεστάρει. Test coverage να υπάρχει τουλάχιστον στο 80%. Μετά εξαρτάται κιόλας και από την εταιρεία. Δεν θα μιλήσουμε για unit tests. Το 2021 αυτός ο ορισμός τίνει να εκλείψει. Θέλω να κάνουμε focus σε end-to-end tests. Αυτά είναι λίγο πιο σημαντικά και έχουν να κάνουν με τα περιβάλλοντα. Εκεί που τρέχουν, τι να την κάνω. Τη μονάδα να την τεστάρω σαν μονάδα, okay, ξέρω, παίζει. Το θέμα είναι να τεστάρεις end-to-end, να μοκάρεις, να σταμπάρεις τα περιβάλλοντα και να δεις ότι όλα τρέχουν. Δηλαδή, παραδίδουμε, προφανώς, έχοντας προσέξει όλες τις δικλείδες ασφαλείας. Δεν παραδίδουμε κάτι που δεν είναι παραδοτέο, εξού και το definition of done που λέμε στο Scrum Framework, δεν σέρνουμε κάτι στο done αν δεν έχει περάσει όλες τις δικλείδες ασφαλείας. Σε αυτά κάποιες φορές σας Scrum Master χρειάζεται να γίνομαι κακός, αλλά κάποιος πρέπει να έχει και αυτό το ρόλο. Οπότε η αναλογία είναι και εγώ στη θέση σας μπορεί κάποιες στιγμές να απορούσα γιατί ο κύριος Μινάς να λέει αυτά και αυτά. 10 χρόνια μετά κάνω ακριβώς τα ίδια που έκανε και τον καταλαβαίνω απόλυτα και του δίνω και συγχαρητήρια που ουσιαστικά έμεσα μου τα έμαθε. Ευχαριστώ, Θοδωρή. Θα ήθελα να θέσω ακόμα κάποιο ερώτημα. Είπες ότι βοηθάει πολύ ένας μέντορας. Αυτή είναι μια έννοια που συναντάμε στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα δεν είναι τόσο διαδεδομένο το mentoring. Δηλαδή, εγώ προσωπικά δεν ξέρω κάποιον που μπορούμε να το θεωρήσουμε ως μέντορα ή τουλάχιστον οποιοδήποτε και να ρωτήσουμε απόφυτο στην Ελλάδα που εργάζεται, δεν θα πει έχω βρει αυτό το μέντορα και με βοηθάει. Υπάρχει πραγματικά αυτή η απόκληση στο εξωτερικό που έχουν μέντορες και στην Ελλάδα που δεν έχουμε? Δηλαδή, μπορείς λίγο να θέσεις κάποια άποψη γι' αυτό? Θα έλεγα κυρίως το μέντορα τον ορίζουμε εμείς. Δηλαδή, ούτε εδώ είναι ότι ξέρω κάποιον μέντορα και πήγα. Όταν έφυγα από την ING, μια άλλη τράπεζα στην οποία ήμουνα μέχρι 3 χρόνια πριν, είχα την ανάγκη να αποκτήσω έναν μέντορα. Δούλευα με κάποιον agile coach πολύ κοντά, είχε δει πώς δούλευα, είχα δει πώς δούλευε, είχε σχεδόν τα τριπλάσια μου χρόνια τότε, 2,5 για την ακρίβεια. Μου άρεσε το στυλ του και πήγα και του είπα, τότε με το λεγόμενο aggressiveness. Ξέρεις τι, ρε εσύ, μου αρέσει πάρα πολύ το στυλ σου. Δεν μου αρέσει συνήθως πολύ κάποιο στυλ δουλειάς πολλών ανθρώπων. Το δικό σου μου αρέσει, θα ήθελα, αν μπορείς, μία φορά το μήνα να αφιερώνεις ένα γεύμα, γιατί είναι ο μέντορας, έρχεται μαζί σου, θα αφιερώνεις ένα γεύμα με μένα, μία φορά το μήνα, το πληρώνω εγώ, γιατί έρχομαι να μιλήσω μαζί σου, να κερδίσω γνώση από σένα, οπότε του δίνεις έστω και κάτι μικρό,
δεν χρειάζεται πάμε και καλά. Αν δεν έχω λεφτά, θα δώσω ένα γεύμα. Να το κρατήσουμε και λίγο στο πιο φιλικό επίπεδο. Δίνεις κάτι, παίρνεις κάτι. Οπότε, θα έλεγα, ας μην ψάχνουμε το τι ισχύει στην Ελλάδα ή στην κάθε χώρα, ας ψάξουμε να δημιουργήσουμε ευκαιρία εμείς. Δηλαδή, αν βλέπω εγώ στο περιβάλλον εργασίας μου κάποιον ο οποίος δουλεύει καλά, είναι μεγαλύτερος από μένα, έχει πολλά χρόνια εμπειρίας και τον εμπιστεύομαι, θα ήθελα να τον πάρω σαν μέτρο, θα του μιλούσα. Προφανώς, αυτό είναι κάτι δύσκολο αν γυρίσω πίσω το χρόνο 10 χρόνια, κατ' εμέ πάλι θα δυσκολευόμουν, ή μάλλον να το πω έτσι, δεν θα με έκοβε τότε να το ζητούσα από κάποιον καθηγητή και προφανώς και οι καθηγητές δεν έχω χρόνο, αλλά όπως είπε ο κύριος Μινάς νωρίτερα, ρώτα, όταν δηλαδή αποτυγχάνεις σε κάποια εξέταση, ζήτα να μάθεις γιατί. Χωρίς, στα Ολλανδικά λέμε «Niet geschoten is niet gescoord», που σημαίνει «Αν δεν σουτάρεις, δεν θα σκοράρεις». Άρα, και όχι να είναι, άμα δεν το ζητήσεις, δεν θα ξέρεις άμα είναι ναι ή όχι. Άρα, αν δούμε κάποιον που μας κάνει για μέντορας, πηγαίνουμε και του το λέμε. Απλά είναι τα πράγματα. Πολλές φορές τα κάνουμε εμείς πιο πολύπλοκα από ό,τι θα έπρεπε να είναι. Ίσως και έμεσα θα μπορούσαμε τώρα που το σχέδιο. Δηλαδή να βρούμε κάποιον να πούμε πάμε για κανένα ποτό, ίσως με κάποιο πλάγιο τρόπο. Ναι, και, ναι, δηλαδή ναι. Χωρίς να το δηλώσουμε είσαι εσύ μέντορας. Εντάξει, δεν μπορεί να πω και να πω σήμερα θέλω να γίνει το μέντορας. Προφανώς. Τρομάζει ίσως και αυτή να το πούμε έτσι. Μπράβο, μπράβο κύριε Μινά. Αυτό είναι κάτι πολύ καλό και το έχω δει και εγώ. Δηλαδή λαμβάνω τέτοια μηνύματα. Πάμε για, θέλω να συζητήσουμε, είναι κάτι άλλο που θέλω να συζητήσουμε και τελικά καταλήγουμε κάπου αλλού και λέω, αυτό ήταν, θα μπορείς να μου το πεις από την αρχή. Δεν έχω θέμα. Ο Βαγγέλης θέλει πάλι να τοποθετηθεί. Βαγγέλη, ο λόγος σε σένα, να ακούσουμε τι θες να μας πεις. Αυτό, γεια σας και πάλι. Αυτό που λέτε για τους μέντορες είναι πολύ σημαντικό γενικά και αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι και οι καθηγητές στην ουσία γίνονται μέντορες μας. Για παράδειγμα, θα πάρω τον κύριο Δασιγέννη, με τον οποίο έχω δουλέψει, συνεργάστηκα μαζί σε ένα ερευνητικό έργο. Πήρα αρκετά μεγάλη καθοδήγηση και αυτή η καθοδήγηση με βοήθησε στο επαγγελματικό μου, στην επαγγελματική μου σταδιοδρομία. Αυτό. Οπότε, να κοιτάτε να παίρνετε και projects για να μαθαίνετε πράγματα, γιατί τώρα που είστε στο πανεπιστήμιο σας καθοδηγούν και οι καθηγητές, οπότε μαθαίνεις πράγματα, στην ουσία γίνεται mentoring. Οπότε... Και πολλές φορές, Βαγγέλη, κάνουμε το λάθος, ή τουλάχιστον εγώ έκανα το μέγα λάθος, να νομίζω ότι οι καθηγητές είναι εκεί, να έρθουν να κάνουν το μάθημα, να μάθουμε κάτι κι εμείς, και το υπόλοιπο είναι... στη δική μας ευχέρεια για να το προχωρήσουμε. Θα έκανα όμως τώρα, κάποια χρόνια μετά, την αναλογία του καθηγητή σαν τη δουλειά που έχω τώρα. Δηλαδή, σαν Scrum Master λέμε ότι έχεις 8 πτυχές. Είσαι coach, είσαι μέντορας, είσαι leader, είσαι το ένα, είσαι το άλλο. Το ίδιο, έτσι ακριβώς θα έβλεπα και τον καθηγητή. Δεν σε βοηθάει πάνω στο project, δεν σε καθοδηγεί. Δεν είναι μόνο μέντορας, είναι και coach. Είναι και καθηγητής. Απλά χρειάζεται να το δούμε εμείς με άλλη οπτική. Να ξυπνήσουμε αλλιώς να πάμε στο μάθημα κάποιες φορές. Αυτό είναι ο σκοπός μου, αυτό ήταν ο σκοπός μου για σήμερα. Να μπορέσουμε να απαντήσουμε την ερώτηση τι θέλουμε να κάνουμε στη ζωή μας και να αρχίσουμε να φερόμαστε στην κάθε ημέρα με ένα διαφορετικό τρόπο. Πράγματι, στο Πανεπιστήμιο εμείς οι καθηγητές κάνουμε mentoring στους φοιτητές μας. Που όποιοι όμως ενδιαφέρονται, έρχονται και θέλουν κάποιο project παραπάνω, κάτι διαφορετικό από το μάθημα. Και πιστεύω όλοι μας έχουμε ανοιχτές πόρτες στο να δώσουμε κατευθύνσεις. Δηλαδή, τουλάχιστον σε μένα έρχονται φοιτητές και τους λέω για την άποψή μου για διάφορες προβληματισμούς. Άρα, να το επιδιώξουν αυτό, να πάνε σε καθηγητές να πούνε κάποιους προβληματισμούς, ενδεχομένως να αναλάβουν κάποια εργασία λίγο πιο δύσκολη από τις κλασικές, να το επιδιώξουν μόνοι τους. Αυτό είναι η δουλειά που πρέπει να δώσουμε μόνοι τους. Ένα άλλο στοιχείο που θέλω εγώ να θέσω. Είπες ότι η επιτυχία συνάδει με ηθική. Βέβαια, πολλές φορές
η επιτυχία έρχεται χωρίς ηθική, η ανήθικη επιτυχία, και ίσως αυτή είναι και πιο γνωστή, ακούγεται. Βέβαια, ενδεχομένως, δηλαδή, πατάει επιπτωμάτων για να ανέβει κάποιος και καταφέρει και γίνεται CEO, ας πούμε, γίνεται διευθυντής σε μια εταιρεία. Αυτό όμως θεωρείται επιτυχία, άσχετα που μπορεί να έχει πάει με τρόπους που μετά είναι κατακριτέ, αλλά εντούτοις βρίσκεται σε ένα υψηλό σκαλοπάτι. Ποια είναι η άποψή σου γι' αυτό? Αυτό δεν είναι επιτυχία? Καταρχήν, πιο σημαντικό είναι το επιτυχία ίσον ευτυχία, και η επιτυχία, ανέφερα, έχει να κάνει με τους κανόνες της ηθικής. Πράγματα που θεωρούμε ή όχι αποδεκτά. Δηλαδή, ακόμη και αν δεν θεωρώ κάτι αποδεκτό, είναι γι' αυτό τρόπος επιτυχίας. Άρα, ορισμός σαν ορισμός, κανόνες ηθικής, τι θεωρώ εγώ αποδεκτούς ή μη κανόνες συμπεριφοράς, καθορίζει τη δικιά μου επιτυχία. Το δικό μου ορισμό της επιτυχίας. Οπότε, εγώ μπορεί να θεωρώ ότι φτάνω ψηλά αν πατάω επιπτωμάτων, όπως είπατε, που σημαίνει ότι ναι, η άποψή μου είναι ότι, η άποψή μου, να το πω μαζεμένα, είναι do no harm but take no shit. Δηλαδή, όπως το λέω και στα ελληνικά, δίνεις χέρι όταν βλέπεις ότι η άλλη μεριά δεν είναι έτσι, το κόβεις. Αν λοιπόν δεν θα πας επιθετικά, θα πατήσω επιπτωμάτων, ανεβαίνω εγώ και τέλος, τουλάχιστον αυτό είναι το δικό μου approach. Αν κάποιος άλλος το έχει διαφορετικά, θα αρχίσω προφανώς και εγώ να φέρομαι αντίστοιχα. Από μόνοι μας όμως, δεν θα πρότεινα, εκεί που δεν υπάρχει λόγος, να αρχίσουμε να πατάμε επιπτωμάτων. Μπορεί να σε φτάσει κάπου, μπορεί να σε πάει κάπου, δεν θα είναι για πολύ όμως. Αυτό είναι γκαραντί. Δηλαδή, θα φτάσεις κάπου, το θέμα δεν είναι να φτάσεις ψηλά. Ψηλά φτάνουμε. Το θέμα είναι πόσο κρατιέσαι, πόσο consistency έχεις να κρατήσεις το ψηλά που φτάνεις. Γιατί, ναι, πατάω επιπτωμάτων, φτάνω, 1-2 CEO, 3-4. Φτάνω όμως, έχω παίξει. Ξέρουν και άλλοι πώς να με παίξουν. Και αργά ή γρήγορα θα γίνει το κακό, να το πω έτσι λίγο πιο ομαλά. Και κακό να μην γίνει, δεν θα έχεις πολλούς συνεργάτες. Με κάποιους αστερίσκους εδώ, προφανώς, σε όλα αυτά, αλλά σε γενικές γραμμές αυτή είναι η θέση μου. Και εγώ θα πρόσθετα ότι όσο πιο ακέραιοι χαρακτήρες είμαστε, τόσο λιγότερα πατήματα δίνουμε σε άλλους να μας βλάψουν. Όσο πιο σωστοί είμαστε, δηλαδή όσο δεν κάνουμε δοσοληψίες κάτω από το τραπέζι και τα λοιπά, που αυτά κάποια στιγμή θα γυρίσουν εναντίον μας. Άρα μια ηθική και ακεραιότητα, ώστε να μην έχουν άλλοι πατήματα για να μας βλάψουν αν υπάρξει λόγος. Να μην κρεμόμαστε από τέτοια θέματα. Πολύ καλό αυτό, γιατί, συγγνώμη που διακόπτω, γιατί έχω υπάρξει σε τέτοιες φάσεις και αυτό που κατάλαβα είναι ότι δυστυχώς, όταν έχεις μπει σε ένα τέτοιο τρυπάκι, πρέπει να απαντήσεις το τάδε ή πρέπει να κάνεις το τάδε. Που σημαίνει ότι έμεσα, χωρίς να το καταλάβεις, κάνεις focus στα politics. Κάνεις focus στο άλλο κομμάτι που δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να κάνεις focus, και ουσιαστικά δεν έχεις την ενέργεια που θα έπρεπε να έχεις για να βάζεις την προσπάθεια στη δουλειά που έπρεπε να κάνεις για να προχωρήσεις. Κάνοντας focus στα politics και σε οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτά, χάνεις ενέργεια από το σοβαρό. Πολλές φορές το να αφήνουμε πράγματα να πέσουν κάτω αρκεί. Ωραία. Να θέσω κάτι ακόμα, καθώς είμαστε οδεύουμε προς το τέλος του διόρου. Αυτό σχετικά με το Scrum Master είναι ένα skill που θα μπορούσαν οι φοιτητές να το τοποθετήσουν στη φαρέτρα τους. Είναι, πιστεύεις, χρήσιμο στην Ελλάδα κάποιος να ασχοληθεί, που φαντάζομαι δεν είναι μόνο ένας οδηγός σε ένα βιβλίο Scrum Master, πρέπει και κάποια πιστοποίηση, έχει κάποιο κόστος, δηλαδή κάποια επένδυση χρημάτων. Στην Ελλάδα όμως υπάρχουν Scrum Master και θα εκτιμηθούν αν κάποιος πει, παιδιά, εγώ εκτός από προγραμματιστής είμαι και Scrum Master. Ποια ελληνική εταιρεία θα πει, όπ, θέλαμε ένα Scrum Master, ή θα πει, ποιος είναι, τι είναι αυτό, δεν ξέρουμε, εμείς μόνο θέλουμε ένα προγραμματιστή? Έχουν αρκετές. Δηλαδή και τώρα, αν μπούμε στο LinkedIn, να ψάξουμε στο φίλτρο δουλειές με το φίλτρο Ελλάδα,
και keyword το Scrum Master, σίγουρα θα βρούμε αρκετά, θα έλεγα, αποτελέσματα. Τώρα, αν είναι κάτι καλό για τη φαρέτρα ενός μηχανικού, αυτό δεν είμαι εγώ ο οποίος θα το κρίνει. Εγώ μπορώ να πω ότι για μένα ο λόγος που το γύρισα σε 100% δουλειά ήταν ότι είχα ξεκινήσει, έκανα events για προγραμματιστές. Μιλούσα με προγραμματιστές, ξεκίνησα λίγο δειλά-δειλά το public speaking. Δηλαδή, μέχρι κάποια φάση έκανα πράγματα γύρω-γύρω που είχαν να κάνουν με την πιο ανθρώπινη πλευρά του προγραμματισμού. Μέχρι που ένα σημείο ήμουνα στην ING και ήμουνα 50% Scrum Master, 50% προγραμματιστής. Εκεί είδα ότι, ξέρεις τι, αυτό θέλω να το κάνω full time. Προσπάθησε το, το έκανα, ήρθα ABN AMRO και είναι κάτι που μου άρεσε. Δεν είναι κάτι, όπως είπατε κύριε Μινά, επειδή έχει να κάνει και με leadership και με ανθρώπους, δεν είναι κάτι ότι πάω κάνω μια πιστοποίηση, έγινα Scrum Master, τέλος. Το μαθαίνεις, κάθε μέρα το μαθαίνεις. Εμένα ο πρώτος χρόνος μου ήταν απίστευτα δύσκολος σε αυτή τη δουλειά. Γιατί έπρεπε να αλλάξω τελείως το πώς μιλάω, το πώς λέω συγκεκριμένα πράγματα, το πώς πετυχαίνω κάτι που θέλω να πετύχω, χωρίς να είμαι και αναμειγμένος 100%. Είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, η ηγεσία δεν είναι ένα κομμάτι, κάνω ένα certification, παρακολουθώ ένα σενάριο, ένα σεμινάριο και τέλος. Κάθε μέρα το εξελίσσεις, κάθε μέρα μαθαίνεις, κάθε μέρα πρέπει να δοκιμάζεις καινούργια approaches και να μαθαίνεις. Οπότε και εδώ η πρόταση είναι know your craft, μάθετε καλά κάτι, θα είναι προγραμματισμός, θα είναι μηχανολογικό σχέδιο, το αφήνω πάνω σας και μετά καθώς είσαι στο industry, εξελίσσεις skills και μαθαίνεις πράγματα. Θα δεις από εκεί και πέρα αν κάτι πιο κοντινό στο ανθρώπινο κομμάτι είναι κάτι που σου ταιριάζει. Αν δεν το κάνεις, δεν θα καταλάβεις. Ωραία. Βαγγέλη, σε ακούμε, αν θες κάτι και εσύ να θέσεις. Όλα ερωτήσεις έχω. Ήθελα να ρωτήσω το εξής για το Scrum. Το Scrum στην ουσία είναι μια μέθοδος παρακλάδι, ας πούμε, της μεθόδου Agile ή όχι? Agile είναι η μεγάλη ομπρέλα. Δουλεύουμε Agile. Είναι, έχει πολλούς ορισμούς. Μπορείς να ψάξεις μετά να δεις αρκετά. Και από κάτω έχουμε, ναι, τα παρακλάδια, αυτά που κάθονται κάτω από την ομπρέλα, που είναι οι μεθοδολογίες του Agile, οι πιο συγκεκριμένες. Η μία είναι το Scrum, άλλη μπορεί να είναι το Safe, άλλη μπορεί να είναι το Kanban. Το Kanban είναι το λεγόμενο, αυτό που μπορούμε να καταλάβουμε χωρίς καμία περαιτέρω εξήγηση. Σαν φοιτητές έχουμε τρεις στήλες, το do in progress done. Τα θέλουμε να το κάνουμε λίγο πιο πολύπλοκο, μπορούμε να βάλουμε και τα backlog ή selected for development ή review columns. Και έχει να κάνει με τη μεθοδολογία. Δηλαδή δουλεύουμε σε λεγόμενα sprints στο Scrum, τα οποία διαρκούν 2 εβδομάδες, κάνουμε το sprint planning, πλανάρουμε τι θα παραδώσουμε σε 2 εβδομάδες από τώρα. Μετά κάνουμε track την καθημερινή πρόοδο με τα λεγόμενα stand-ups, 1/4 στον ίδιο χώρο με τα ίδια άτομα, όχι πάνω από 1/4, να κάνουμε τα status updates, τι κάναμε χθες, τι θα κάνουμε σήμερα, έχουμε κάποιο πρόβλημα στη δουλειά μας, μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιον άλλον ή χρειαζόμαστε βοήθεια. Μετά κάνουμε τα retrospective που βλέπουμε πώς έχουν πάει οι προηγούμενες 2 εβδομάδες, το προηγούμενο sprint, για να το πούμε έτσι. Και προφανώς στο τέλος του sprint κάνουμε και το sprint review, το οποίο έχει να κάνει με το παραδοτέο, τι παραδίδουμε, τι δείχνουμε στους stakeholders, τι είναι έτοιμο για να πάει στο production. Και ουσιαστικά in a nutshell που λέμε είναι αυτό. Ωραία. Να συνεχίσω την ερώτηση δηλαδή. Κατάλαβα τι εννοείς. Θεωρείς αυτή η μέθοδο Scrum ότι θα μπορούσε να τη χρησιμοποιήσει και ένας game designer, ο οποίος την ουσία κάνει και IT project management? Δουλεύοντας μόνος ή σε ομάδα? Σε ομάδα. Η οποία έχει συγκεκριμένα deadlines ή όχι? Συγκεκριμένα deadlines, ναι, τα οποία τα ορίζω εγώ. Και τα οποία
έχουμε σαν σκοπό μετά από το τέλος κάθε συγκεκριμένου και recurring, να το πω έτσι, μετέπειτα deadline, όντως να δείχνουμε κάτι το οποίο είναι παραδοτέο, είναι increment στο προηγούμενο. Ναι. Ναι, τότε θα τέριαζε. Αν είχαμε να κάνουμε με όχι συγκεκριμένα deadlines, θα πρότεινα το Kanban. Δεν υπάρχει λόγος να βάλουμε πολυπλοκότητα εκεί που δεν χρειάζεται. Έτσι δεν είναι. Συνεπώς, ναι, για tight deadlines και όταν θέλουμε να δείχνουμε πρόοδο και πιστεύουμε μπορούμε να παραδίδουμε κάθε δύο εβδομάδες ένα λεγόμενο potentially shippable product, increment, μια βελτίωση του προηγούμενου version, ναι, το Scrum βοηθάει. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Και κάτι τελευταίες συμβουλές ίσως για φοιτητές που θα ψάχνουν για δουλειά. Το LinkedIn πόσο σημαντικό είναι για κάποιο φοιτητή, όπως και το βιογραφικό ασφαλώς να έχει ενημερωμένο, αλλά το LinkedIn για την Ελλάδα, για κάποιον που θέλει στην Ελλάδα εργασία, πόσο πιστεύεις είναι σημαντικό να το ενημερώσει και τι πρέπει να κάνει στο LinkedIn? Δεν είναι φαντάζομαι να γράψουμε το όνομα, τυπώμα και το τηλέφωνο, κάτι παραπάνω πρέπει να κάνει κάποιος στο LinkedIn για να βρει δουλειά στην Ελλάδα, για Ελλάδα αναφέρουμε. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι έστω και από μία αλφα απόσταση πιστεύω ότι αυτό που βλέπω μου δείχνει τουλάχιστον ότι έχει εξελιχθεί αρκετά το IT industry στην Ελλάδα. Παρά τα αυτά, το approach μου θα ήταν όχι πολύ διαφορετικό από το approach που είχα τότε και που έχω τώρα, που θα έχω αργότερα, θέλω να πιστεύω, και που θα πρότεινα στα παιδιά, που σημαίνει αξιοποιήστε το LinkedIn όπως το βιογραφικό σας. Αυτά που θα πω για το ένα θα πρέπει να υπάρχουν και στα δύο. Φωτογραφία. Social network links. Διεύθυνση. Μία μικρή παράγραφο, πολύ μικρή, about me, που λέμε, με τα βασικά στοιχεία. Ποιος είμαι, τι έχω κάνει, τι μπορώ να φέρω, πού θέλω να πάω. Εμπειρία. Μπορείς να βάλεις και skills στο LinkedIn ή και στο βιογραφικό. Γλώσσες, certifications, ενδιαφέροντα, μπορείς να το αναφέρεις. Και πολύ σημαντικό, ξεκινώντας όλο αυτό το journey στο industry, θα έλεγα ότι είναι η εθελοντική εμπειρία. Τι έχουμε κάνει στον ελεύθερο μας χρόνο. Θα μπορούσα προφανώς να γράψω στον ελεύθερο μου χρόνο. Έκανα το light game για project, για τον κύριο μηνά, το τάδε έτος, το οποίο δημοσιεύσαμε, αν δεν κάνω λάθος, το ποιο ήταν, Hacker News, αν δεν κάνω λάθος. Είσαι ένα, ναι, στο Atmel Blog. Hack a day, στο Hack a day. Αυτό θα ήταν μια καλή εθελοντική εμπειρία που θα μπορούσα να προσθέσω. Εθελοντική εμπειρία θα μπορούσε να ήταν βοηθάω πρωτοετής φοιτητές στα μαθηματικά. Οτιδήποτε πιστεύεις ότι δείχνει εσένα, ότι δείχνει ποιος είσαι, τι κάνεις τον ελεύθερο όσο χρόνο, ακόμα και αν δεν πρόκειται για ενδιαφέροντα, ο έμεσος τρόπος που είπαμε, να είναι εκεί. Δεν τρεπόμαστε να δείξουμε τι έχουμε κάνει. Εντάξει τώρα, αν πρόκειται για μπάρμαν στο τάδε μαγαζί, δεν ξέρω κατά πόσο θα έπρεπε να μπει. Εγώ ποιοι δεν έβαλα εθελοντική εργασία στο μαγαζί του φίλου μου για δύο μέρες. Αλλά σε γενικές γραμμές αυτά. Φωτογραφία, social networks, about me, συνοπτικά ποιος είμαι, τι φέρνω, τι προσφέρω, πού θέλω να πάω, εμπειρία, εθελοντική εμπειρία, η εθελοντισμός κτλ. Skills, γλώσσες, certifications. Και μια που μιλάμε για το LinkedIn, αν το δούμε σε social media, γενικότερα οι εταιρείες ψάχνουν social media όπως παρουσία στο Facebook και Instagram και τι φωτογραφίες ποστάρει κτλ. Δηλαδή, μήπως είναι και αρνητικό αυτό κάποιος από ένα σημείο και μετά να διατηρεί στο Facebook που είναι πιο προσωπικό ή σε Instagram να ανεβάζει φωτογραφίες ή είχε ανεβάσει κάποτε ότι ήταν μεθυσμένος κάποια στιγμή στην Κοζάνη, ας πούμε. Δηλαδή, μήπως αυτά θα πρέπει να αρχίσουν να κάνουν ένα φιλτράρισμα κάποιος που θα πάρει το πτυχίο και να σβήσει ό,τι πιστεύει θα είναι αρνητικό για να παραμείνει μόνο σε επαγγελματικό επίπεδο. Ποια είναι η άποψή σου γι' αυτό, προσωπική ζωή στα social
και business ζωή. Συνδυάζονται μόνο business ζωή? Αυτό έχει να κάνει με τον καθένα, τι θέλει να κρατήσει. Αλλά προφανώς, άμα θέλουμε να φαινόμαστε cool στο industry, πρέπει κάποια πράγματα να μην υπάρχουν ή να είναι ορατά μόνο για φίλους, να το πω έτσι. Υπάρχουν οι ρυθμίσεις σε κάθε κοινωνικό δίκτυο ή τουλάχιστον στο Facebook για το σε ποιους να είναι ορατή κάθε δημοσίευση, αν θέλουμε τόσο πολύ να υπάρχουν αυτές οι δημοσίευσεις, και αντίστοιχα πράττουμε. Ένα προφίλ, θα έλεγα, θα πρέπει να κρατάει ένα συγκεκριμένο ύφος. Δηλαδή, αν έχουμε το Facebook για οικογένεια, για φίλους κτλ., ας μείνει εκεί, και οι υπόλοιπες και οι δημοσιεύσεις ας μείνουν για φίλους. Αν έχουμε το Instagram για συγκεκριμένο σκοπό, για δουλειά, ανεβάζουμε δουλειά. Δεν μπορώ δηλαδή τη μία στιγμή να βλέπω στο Facebook post μεθυσμένος ή το ένα ή το άλλο, και την άλλη μέρα να βλέπω κάνω ομιλία εκεί πέρα. Εντάξει. Δηλαδή δεν ξέρει ο άλλος τι να περιμένει. Αλλά και για σένα δεν είναι καλό να πιστεύεις ότι τώρα κάνει ομιλίες και θα μου πει κάτι καλό, ή να περιμένει να έρθει μεθυσμένος να κάνει την ομιλία. Τα ψάχνουν όμως, σίγουρα τα ψάχνουν, οπότε κρατήστε τα φίλτρα εκεί που θέλετε ή κρατήστε τα κοινωνικά δίκτυα έτσι όπως νομίζετε ότι πουλάνε καλύτερα τον εαυτό σας. Ωραία. Δεν βλέπω κάποια άλλη ερώτηση από το κοινό. Δεν ξέρω κάποιος τελευταίος αν θέλει να ρωτήσει κάτι. Η ομιλία πήγε ακριβώς όπως την είχαμε προγραμματίσει, δηλαδή είχαμε και ένα χορταστικό, θα έλεγα, Q&A. Και ασφαλώς έχουμε αρκετά takeaways να σκεφτείτε και ενδεχομένως να ενεργήσετε, γιατί είπαμε ότι με την εξέλιξη, θέλουμε συνεχώς εξέλιξη, πρέπει να εξελισσόμαστε. Δεν είναι ότι, και αυτό σε κάθε ορκομοσία το λέμε, δεν είναι ότι πήραμε το πτυχίο και τα σταματάει εκεί η μάθηση, η όρεξη για μάθηση και εκπαίδευση. Θα πρέπει στη σημερινή εποχή, μόλις πάρει το πτυχίο, από την επόμενη αρχίζει να διαβάζετε. Έστω από την παρεπόμενη, μία μέρα να ξεκουραστείτε όταν ορκιστείτε. Αλλά από την επόμενη έχετε ένα βιβλίο, συνεχίζετε να μαθαίνετε τεχνολογίες που ίσως δεν διδαχτήκατε, γιατί παίρνετε το βασικό κορμό στο πανεπιστήμιο. Ας πούμε για Scrum, δεν θα διδαχτείτε πουθενά, σε κανένα τμήμα του πανεπιστημίου μας. Τώρα δεν ξέρω αν Θοδωρή, πιστεύεις ότι θα πρέπει να διδάσκονται οι φοιτητές κάτι τέτοια θέματα, Scrum κτλ., ή είναι ήδη πολύ φορτωμένο πολλά μαθήματα και αυτά τα μαθαίνει κάποιος μετά το πτυχίο? Δεν πιστεύω ότι κάτι τέτοιο θα έπρεπε να διδάσκεται απαραίτητα. Σαν επιλογή θα μπορούσε, όχι. Δηλαδή σε κάποιο ειδικά λίγο πιο business-oriented προπτυχιακό, σίγουρα θα μπορούσε να είναι. Αλλά για εμάς τους μηχανικούς το θεωρώ πολύ πιο σημαντικό να το κρατήσουμε όπως ακριβώς το έχουμε, τα core μαθήματα για μηχανικούς. Και λίγα πιο ελαφριά, όπως ήδη έχουμε στον οδηγό σπουδών. Ωραία. Να πω και κάτι τελευταίο. Ναι, ναι. Οι δύο πρώτες ερωτήσεις, δεν ξέρω αν ήταν από μηχανικούς υπολογιστών, αλλά κερδίζουν ένα JetBrains license, ένα για τον καθένα, γιατί μου άρεσαν αρκετά σαν ερωτήσεις. Όλες ήταν ερωτήσεις, αλλά έπρεπε να διαλέξω και δύο. Ποιες ήταν οι δύο πρώτες ερωτήσεις? Να δούμε ποια άτομα ήταν που είπε. Τώρα πρέπει να βρούμε ποιοι. Να τις πω ξανά. Εσύ ήσουν, Βαγγέλη. Ποιοι τις είπαν? Άρα, Βαγγέλη, ένας. Έκανα δύο ερωτήσεις. Ωραία, άρα, ναι, ο Βαγγέλης ήταν ο πρώτος. Και η άλλη ερώτηση... Νομίζω ο μηχανολόγος, μηχανικός ήταν ο δεύτερος. Εγώ Βασίλη, ήταν η δικιά σου? Αν δεν κάνω λάθος, μπορείτε να δείτε και το βίντεο φυσικά. Δεν θα φτάσουμε να δούμε βίντεο. Νομίζω ο Βασίλης πρέπει να ήταν. Άρα για πες, Θοδωρή, είπες κάτι ότι αυτοί οι δύο... Αυτοί οι δύο κερδίζουν ένα JetBrains license, ο καθένας, για το JetBrains, το προγραμματιστικό περιβάλλον. Μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί μου μετά από αυτό το session για να τους στείλω με email τις οδηγίες για το πώς να το κάνουν redeem, να το εξαργυρώσουν. Ωραία, άρα θα στείλετε email εσείς οι δύο στον Θοδωρή ή και Instagram. Να το κάνετε και follow ευκαιρία. Γιατί... Θα μας στείλετε το email κάπου. Ίσως στο chat αν θέλει ο Θοδωρής να το δώσει. Ναι.
Εν τω μεταξύ, να σας ευχαριστήσω που παραβρεθήκατε επί 2 ώρες και κάτι, πέρα από κάθε προσδοκία, και η συμμετοχή και ο αριθμός των φοιτητών που πήραν μέρος και το Q&A ήταν αρκετά χορταστικό. Έμεινα πολύ ευχαριστημένος από όλους σας. Ήταν μια πολύ ωραία ευκαιρία. Ελπίζω, Θοδωρή, κάποια στιγμή να ξαναμιλήσεις πάλι. Εγώ ελπίζω και η επόμενη φορά να είναι διαζώσεις. Μακάρι να ομαλοποιηθούν όλες οι καταστάσεις και να σε έχουμε και στη Κοζάνη, στο αφιθέατρό μας. Να σας ευχαριστήσω τώρα για το βίντεο. Θα δούμε με το Θοδωρή και ενδεχομένως θα το ανεβάσουμε στο YouTube, αφού δούμε ότι όλα είναι εντάξει. Καλό βράδυ να έχετε. Σας ευχαριστώ πάλι. Ευχαριστώ, Θοδωρή, για τη συμμετοχή σου. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μακάρι όλοι να τους βοήθησε, να βοηθήθηκαν από αυτή την ομιλία και τουλάχιστον να είναι λίγο πιο κοντά στο να βρουν το τι θέλουν μετά το πτυχίο. Καλό βράδυ να έχετε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Καλή συνέχεια.